Αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Αυτοψία σε όλα τα σημεία κλειδιά που έλυσαν το γρίφο της εξαφάνισης και πρωτοφανούς δολοφονίας του Δημήτρη Γρεκού. Για πρώτη φορά ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς και ο αδελφός του κτηνοτρόφου ακολουθούν μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη βήμα-βήμα την τελευταία διαδρομή που ακολούθησαν ο δολοφόνος και το θύμα του. Τι έπιασαν οι κάμερες που αποτύπωσαν την πορεία τους. Οι αντιφάσεις, τα ίχνη DNA και τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στα ίχνη του δολοφόνου του 59χρονου Δημήτρη Γρεκού, που βρέθηκε θαμμένος μαζί με το αυτοκίνητό του σε κτηνοτροφική μονάδα. Η τελευταία κάμερα που αποτύπωσε τα βήματά τους έπιασε το Γρεκό και πρόδωσε το μυστικό του δολοφόνου του. 20 χρόνια από το σεισμό του 1999 και ο Εγκέλαδος δεν ξεχνά την Ελλάδα. Είμαστε θωρακισμένοι για ένα μεγάλο σεισμό. Ο χάρτης των ρηγμάτων και η σεισμικότητα αναπεριοχή. Πώς μας επηρεάζει η πρόσφατη ισχυρή δόνηση της Αλβανίας. Μαζί μας ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας. Δεν με ξέρεις τελικά. Ο Σταν και η Ήβη Αδάμου ανοίγουν την καρδιά τους στο Χάρι Λεμπιδάκι. Δύο νέα πρόσωπα της μουσικής σκηνής μιλούν για έρωτες, ανθρώπους καρδιάς, την οικογένεια, την καριέρα και τις αλήθειες τους. Είμαι στη και σήμερα εδώ, παρακαλώ πολύ. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, 12 ακριβώς, στη συχνότητα του Star, παρακαλώ. Κυρνίκο μου, είμαστε εδώ. Ζητάμε όλο τον κόσμο να έρθει και στο δικό μας κανάλι. Είμαστε ζωντανοί και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Αυτό είναι αλήθεια για κάποιους. Και είμαστε εδώ. Και αληθινοί. Χαιρετισμούς, όχι σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα που μπαίνουμε στο σπιτικό της. Και τη λέμε καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτή τη σκηνή και αποζητούμε το χειροκρότημα, Κυρνίκο. Το χειροκρότημα στον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής Γιώργο Καλιακμάνη. Που ήρθε με την ανθοδέσμη του και παρακαλώ πάρα πολύ. Για πλάκα τον έχω τον Ταουξί, νομίζω. Τον έχει για πλάκα τον Ταουξί. Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν την έβγαλα την ανθοδέσμη σου, δεν την έβγαλα οξ. Γιατί άμα την έβγαζα οξ, είναι καλύτερα από τον Ταουξί και δεν θέλω προβλήματα. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, επειδή τα θέματα είναι πάρα πολλά και σε λίγο θα μπούμε έτσι στη σοβαρότητα θεμάτων, έχει γίνει και κουίζο Καλιακμάνης. Να σε ρωτήσω κάτι. Το quiz Γιώργος Καλιακμάνης. Είσαι με ένα λι ή με δυο λι. Είναι ανάλογα. Όπως θέλει ο καθένας. Κάτσε, το quiz δεν είναι με ένα γράμμα. Είναι με δύο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Άστα αυτά. Είναι με δύο λι. Καλιακμάνης. Γιώργος. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα. Κάτσε να μιλήσει. Δεν αφήνει ο Γιώργος. Σε παρακαλώ. Πάντα πατάει από πάνω. Πέντε χρόνια λοιπόν που με καλεί στην εκπομπή σου και μου δίνει τη δυνατότητα να δείξω ένα άλλο πρόσωπο του Έλληνα αστυνομικού. Γιατί πρέπει ο αστυνομικό, πρέπει ο κόσμο να δει ότι ο αστυνομικό έχει ένα άλλο πρόσωπο. Άστα αυτά, να τα πει σε άλλε εκπομπέ. Ήρθα παιδάκι, είμαι έφηβο. Ο Γιώργος ήρθε υπερήλικα και έγινε παππού. Περίμενε να καταλήξει αυτό. Γιώργο Τσούκαλη. Εδώ στην παρέα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Χρυσαυγή Ατσιδάκου στην παρέα μας και Χάρης Λεβιδάκης. Λοιπόν, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Διαλυνά στη Θεσσαλονίκη, γιατί το θέμα, το πρώτο που θα συζητήσουμε, το θέμα του Γρεκού, πήγα στη Θεσσαλονίκη, έκανα οδηπορικό, πήγαμε πραγματικά σε όλα τα σημεία. Δώστε μου τον κύριο Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, καλό μεσημέρι. Έβαλα τυράντες γιατί ήξερα πως θα βάλετε. Α, μπράβο. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Πολλοί φίλοι εκεί. Πολλοί φίλοι, μα για το δικό σας θέμα καλό σήμερα. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, αγόρι μου. Τον κύριο Διαλυνά να βάλουμε σε quiz. Σταυρόλεξο. Λοιπόν, ίσως τον βρουν πιο εύκολα από τον κύριο Καλιακμάνη, το έλεγα, γιατί δεν έχει δυσκολία στο επίθετο. Όρι μου, αγόρι.
Όρι μου, αγόρι. Λοιπόν, κύριε Διαλυνά, επειδή κάναμε το διπορικό παρέα και με τον αδελφό του, τον κύριο Γρεκό, τον Νίκο, έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι τα λέει όπως τα νιώθει και τα αισθάνεται, μου έχεις κάνει αποκαλύψεις. Μου μιλάς για νέα στοιχεία, για πράγματα που για πρώτη φορά έρχονται στο φως, για ένα DNA και πού το τοποθέτησαν η οικογένεια, που έδειχνε αυτό το DNA, πολλές αλήθειες που θα ξεδιπλωθούν στην εκπομπή, να δούμε το μικρό χρονικό, 1-1,5 λεπτό να θυμίσουμε στους τηλεθεατές που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί μετά θα ξεδιπλώσουμε παρέα, καρέ-καρέ, όλες τις αλήθειες. Και θα σας πω και το εξής μετά το βίντεο το μονόλεπτο. Παρακαλώ, κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Δυόμιση χρόνια αγωνίας και συνεχών ερευνών. Εγκλήσεις, αναφορές προς τις εισαγγελικές αρχές, υπομνήματα και μια δικογραφία για πιθανή ανθρωποκτονία που παρολίγο θα είχε θαυτεί στο σιρτάρι των αρχών ως η θελημένη φυγή. Και όλα αυτά μέχρι το περασμένο Μάιο, οπότε και αν ευρέθη θαμμένος ο επιχειρηματίας Δημήτρης Γρεκός, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο το μεγαλύτερο φόβο της οικογένειάς του. Ο 59χρονος κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου του 2016 όταν έφυγε από τα σφαγεία της Χαλάστρας με το αυτοκίνητό του. Οι κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα ακολουθούσε για να επιστρέψει σπίτι του. Στο υλικό της κάμερας φαινόταν ένα ακόμη αυτοκίνητο το οποίο προπορευόταν και είχε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο του κτηνοτρόφου. Όσο προχωρούσαν οι έρευνες για την υπόθεση, υπήρξαν ατράνταχτα στοιχεία ότι ο επιχειρηματίας λίγο πριν χαθεί είχε μια οικονομική συναλλαγή στην περιοχή των σφαγείων με έναν έμπορο κρεάτων. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος θεωρήθηκε ύποπτος από την πρώτη στιγμή, χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάτι που θα τον ενοχοποιούσε. Τελικά, μετά από 2,5 χρόνια και με τη βοήθεια επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του κτηνοτρόφου και στη συνέχεια το πτώμα του στην περιοχή Ανατολικό. Ενώ ο έμπορος κρεάτων ομολόγησε την πράξη του, αποδίδοντας το θάνατο του Δημήτρη Γρεκού σε ατύχημα. Λοιπόν, δώστε μου τον κύριο Διαλυνά να πω το εξής. Επειδή στο διπορικό που θα δούμε πήγαμε στο σημείο στη γέφυρα, πού έψαχναν, πού τελικά βρέθηκε, 300 μέτρα δίπλα ήτανε, θα το καταλάβουν οι τηλεθεατές μετά από αυτό το διπορικό και ο κύριος Διαλυνάς αποκαλύπτει αλήθειες. Είναι το πρώτο μέρος, μετά τα λέμε με αποκαλύψεις και εδώ είμαστε να τα δείτε κι εσείς καρέ-καρέ όπως τα αποτυπώσαμε, γιατί ένα πρωινό ολόκληρο πήγαμε από τα σφαγεία μέχρι εκεί που βρέθηκε το πτώμα. Και πού ήταν οι κάμερες στο ενδιάμεσο, κύριε Διαλυνά. Το βίντεο παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα είμαστε μέσα στο Ανατολικό. Το χωριό Ανατολικό. Εδώ που άρχισαν και εδώ που τελείωσαν όλα. Τώρα ακολουθούμε μία διαδρομή για να σας δείξω ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησε ο δολοφονημένος και ο δολοφόνος. Όλη αυτή την περιοχή, δεξιά και αριστερά, την έχουμε ψάξει. Και τώρα φτάνουμε εδώ στο βενζινάδικο, που το μοιραίο σημείο, δηλαδή η τελευταία κάμερα πιάνει το Γρεκό να στρίβει προς τα εδώ, προς το Ανατολικό, ενώ έπρεπε να στρίψει δεξιά για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας πάντα το δολοφόνο βέβαια. Εδώ τώρα είναι η τελευταία κάμερα που τον έπιασε, οι ζωοτροφές. Και επειδή τον έπιασε η κάμερα αυτή, αντιληφθήκαμε όλοι ότι αντί να στρίψει δεξιά προς Θεσσαλονίκη, έστριψε αριστερά προς το Ανατολικό. Μπροστά πήγαινε ο δολοφόνος και από πίσω το θύμα. Εμείς τώρα κατευθυνόμαστε στα σφαγεία, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Αυτά είναι τα σφαγεία. Εδώ είναι που έφερε τα ζώα, εδώ είναι που συνάντησε το δολοφόνο, εδώ γίναν όλα. Έχω απέναντί μου τον κύριο Νίκο Γρεκό και τον κύριο Νίκο Διαλυνά και έχουμε έρθει ακριβώς στο σημείο που ξεκίνησαν όλα. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Τώρα είμαστε εδώ στα σφαγεία. Εδώ έγινε η συναλλαγή. Εδώ συναντήθηκαν με τον δολοφόνο. Και συνεχεία από εδώ ξεκίνησαν. Φεύγοντας μπροστά ο δολοφόνος και από πίσω το θύμα. Τον λέω δολοφόνο διότι έχει ομολογήσει. Νίκο μου, όλα αυτά ο αδελφός τα απέκτησε μόνος του. Ναι, χρεώθηκε στην τράπεζα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά. Τα ανέπτυξε. Αλλά ο κύριος αυτός ο έμπορας, του τα φάει όλα. 500 ζώα πρέπει να του φάει. Κύριε Διελνά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πού περνάει η περιουσία? Στην σύζυγο και στα παιδιά του. Αυτό που κατηγορούν ότι κάποια στιγμή εσείς υποδείξατε με έναν τρόπο τηλεοπτικά τη συγκεκριμένη σύζυγο ως υποψήφια δολοφόνο, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Όχι, απλά δεν ξέραμε τώρα πού να απευθυνθούμε, γιατί συνήθως όλες οι εκπομπές η γυναίκα ξεκινάει. Εγώ τώρα τι να κάνω? Αλλά εγώ πίστευα, έλεγα και τον κύριο Νίκο, ότι τον αδερφό μου το θάψανε. Σωπά. Ναι, ναι. Τον έθαψε. Το κακό ξεκίνησε από την αρχή. Αναζητήσω. Εκεί μας έφαγε ο χρόνος. Η δουλειά έγινε ζημιά. Έτσι έλεγα. Η ζημιά έγινε από σφαγεία μέχρι Βαλμάδα. Τι ψάχνετε? Βαλμάδα πού είναι? Το ανατολικό. Ανατολικό. Το ανατολικό. Έτσι εγώ το λέω στα παλιά. Είναι εδώ περίπου τι ώρα? 5 ώρα. Δίνουν, ας πούμε, εδώ στα σφαγεία. Έφαξε, έκανε, φάγανε, ήπιανε ένα ουζάκι. Ξέρω, τώρα τι έγινε μέσα, τι τον είπε, έλα στο στάβλο να στα δώσω τα υπόλοιπα. Εκεί πάνω τι πατήσαν. Άρα φεύγουν από εδώ. Φεύγουν, τον ακολουθεί πάνω από εδώ, βγαίνουνε, προχωράνε και φτάνουν στη Βαλμάδα και τον πάει στο σφαγείο. Βρε το αμάξι εκεί το κανάλι, ψάχναμε εμείς με τον Νίκο. Πουθενά! Και τον παίρνω τηλέφωνο τελευταία και τον λέω πού είσαι στα διαβατάλια, πίνω καφέ. Έλα να σε κεράσω. Τι να με κεράσει, του λέω είμαι εδώ στο στάβλο σου. Πού είναι ο αδερφός μου, ε? Ναι, δεν ξέρω, λέει. Ναι, ρε, έφυγε αυτό, εσύ λες ότι έφυγε. Το αμάξι πού είναι, ρε? Άρα εσείς ξέρατε ότι φύγαν οι δυο τους. Βέβαια. Άρα ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει ήταν όσους είδε εδώ μέσα στο σφαγείο. Και αυτός. Και αυτός. Άμα το βρίσκαμε το αμάξι, θα λέγαμε ότι έφυγε. Κατάλαβε, Δίνα? Κατάλαβα. Δεν είναι μόνο ότι ήταν ο τελευταίος με τον οποίο μίλησε. Δύο κάμερες έπιασαν να προηγείται το αυτοκίνητο του και να ακολουθεί από πίσω το αυτοκίνητο του Γρεκού. Του Δημήτρη. Εσείς, το πρώτο αυτό στάδιο που βλέπατε όλα αυτά τα κενά, ναι, υποπτευόσασταν το συγκεκριμένο άντρα. Το τμήμα αναζητήσεων θεωρούσε αρχικά ότι ο είχε ακλόνει το άλλος. Μάλιστα. Και το θεωρούσε αυτό διότι υπήρχε η κατάθεση του φορτηγατζή, ο οποίος μετέφερε χώμα στο στάβλο του. Το ότι πήγε χώμα τι σημαίνει? Ότι δηλαδή στις 6 ώρα ήδη κάποιος τον επισκέφτηκε και τον συνάντησε στο στάβλο του και άρα δεν υπήρχε περίπτωση ο να έχει αναμειχθεί στην εξαφάνιση και στη δολοφονία του Γρεκού. Βάζουμε μια ανωτελεία εδώ, ναι, να προχωρήσουμε το οδηπορικό και, ωραία, να πούμε τα σημαντικά. Ωραία. Στο άλλο σημείο. Πού πάμε τώρα? Τώρα πάμε στην τελευταία κάμερα που έπιασε τα αυτοκίνητα να περνούν μπροστά και να ακολουθεί ο Γρεκός το... Τώρα φεύγουμε από τα σφαγεία. Αυτή είναι η διαδρομή την οποία ακολουθούν. Και μέχρι στιγμής είναι και η διαδρομή την οποία έπρεπε να ακολουθήσει ο Γρεκός για να επιστρέψει στο σπίτι του. Στρίβει αριστερά προς το χωριό του Δήμου. Εδώ λοιπόν τώρα είναι η τελευταία κάμερα και εκεί στο βάθος είναι το βενζινάδικο όπου
Θεωρητικά έπρεπε να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Στις ζωοτροφές λοιπόν είναι η τελευταία κάμερα. Κατέγραψε τους δύο να στρίβουν με κατεύθυνση προς το ανατολικό. Που καμιά σχέση, Νίκο μου, δεν έχει με τον προορισμό. Όχι. Από εδώ μπορούσε να πει ο αδερφός μου δεξιά να πει να βγει στη Σύνδρο. Από τη Σύνδρο να έρθει στο χωριό, να πάει στο σπίτι του. Άραγε, εδώ του την έστησε ο έμπορας, έλα στο στάβλο, να σε δώσω τα λεφτά. Εκεί επάνω, ο ίδιος αδερφός μου ξέρει τι, μαρτύριο είδε. Αυτός ο κύριος πρέπει να πάει 100 χρόνια η Σόμπια. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αφορά και σε ένα άλλο συμβάν ένα χρόνο μετά. Ναι. Πολύ σημαντική εξέλιξη που θα την ακούσουν για πρώτη φορά και οι τηλεθεατές. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στον επόμενο προορισμό και έχουμε πολλά να πούμε. Άρα. Και μπαίνουμε στο χωριό Ανατολικό. Προτού μπούμε όμως, θα στρίψουμε αριστερά. Θα στρίψουμε αριστερά, γιατί πιθανότατα ακολουθήθηκε αυτή η διαδρομή. Η διαδρομή αυτή ακολουθήθηκε για να μπει, να μην μπει από το χωριό μέσα. Θα τον αντιλαμβανόταν αμέσως. Τώρα διασχίζουμε το χωριό Ανατολικό και πάμε προς το στάβλο του δράστη. Εμείς εδώ ψάχναμε. Και μετά, αφού ελέγξαμε τον αξιό, ελέγξαμε το Λουδία, το τρίτο μέρος που ψάξαμε, και αυτά λέγονται για πρώτη φορά σήμερα, το τρίτο μέρος που ψάξαμε ήταν αυτό. Εδώ αριστερά δηλαδή μπήκαμε, εδώ ακριβώς. Είχαμε προχωρήσει περίπου 500 μέτρα από εδώ και ψάχναμε όλες τις καλαμιές μέσα, με βάρκες, με αυτοκίνητα, τα πάντα. Βρισκόμαστε, Νίκο μου, στο πιο σημαντικό σημείο, μου έλεγες πριν. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό γιατί εκεί που φαίνεται η κόκκινη στέγη και το ψηλό το δέντρο, εκεί είναι που βρέθηκε το πτώμα του Γκρεκού. Ας πούμε 500 μέτρα. Ούτε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, μπαίνουμε όλη η ομάδα μέσα από εκείνον το δρόμο. Με και... το ράμο. Ναι, όλοι μαζί. Με την ομάδα του εθελοντή. Ναι, μπράβο. Ομάδα εθελοντή, ήμασταν 25 άτομα περίπου. Πρωτομαγιά. Στρατοπεδεύουμε σε εκείνο το δέντρο. Το ψηλό. Από εκεί λοιπόν πέφτουν οι βάρκες μέσα και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Την ώρα που ψάχνουμε αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ για αρκετή ώρα υπήρχε ένα μπλε σκούρο αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μας παρακολουθούσε εδώ. Με το που αντιλαμβάνεται αυτός ότι εμείς τον αντιληφθήκαμε, αμέσως βάζει μπρος και εξαφανίζεται. Τον κυνηγούν δύο τζιπ δικά μας, αλλά δεν προλάβα να τον φτάσω. Τελειώνουμε από εδώ και ξαναρχόμαστε δεύτερη φορά εδώ. Πάμε από την άλλη πλευρά, αφενός μεν με τις βάρκες, αφετέρου δε έχοντας ένα μηχάνημα, τέλος πάντων, το οποίο λειτουργούσε με DNA, και αυτό για πρώτη φορά το λέμε. Προχωρούμε με τα τζιπ μέσα από τις καλαμιές και κατευθυνόμαστε και αρχίζουμε και ψάχνουμε όλη αυτή την περιοχή. Εκτός από την περιοχή του δράστη, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Τελικά αποφασίζουμε την Παρασκευή, Πέμπτη βρέθηκε το πτώμα του Δημήτρη του Γκρεκού. Την Παρασκευή είχα κόψει εγώ εισιτήριο και ερχόταν από ένα νησί, το μηχάνημα πάλι αυτό, και ήμασταν αποφασισμένοι να ψάξουμε εκεί. Τώρα να πούμε κι άλλο ένα μυστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται δημόσια το DNA, το πήραν από τον Νίκο. Γιατί είχαν το DNA του Δημήτρη, του Γκρεκού, του θύματος, και πήραν DNA, το βάλαν στο μηχάνημα, και όταν το βάλαν στο μηχάνημα, ή μάλιστα αυτό έγινε στο βενζινάδικο, αρχίζει το μηχάνημα αυτό να χτυπάει προς την κατεύθυνση του πενταλόφου. Δηλαδή εκεί που έμενε ο Δημήτρης και μένει και ο Νίκος.
και μου λέει εκεί ποιος είναι. Λέω εκεί που δείχνεις είναι ο πεντάλοφος και μένει ο αδελφός του, ο Νίκος. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω Νίκο πού είσαι. Μου λέει εδώ είμαι στο χωριό στο πεντάλοφο. Γιατί αυτό έχει μήκος πιάνει 28 χιλιόμετρα και 20 μέτρα βάθος. Άρα η πρώτη πληροφόρηση έρχεται από το χωριό Ανατολικό, ναι. Όπου ουσιαστικά σας λένε ότι μια κινητοποίηση υπήρχε εδώ. Ναι, στο... Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν τα κατήγγυλαν αυτά στην αστυνομία, φοβόντουσαν κάτι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπήρχε φόβος, ναι. Το φοβόταν όλοι. Το δράστη. Ναι. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θα το πούμε σε λίγο και θα το πούμε για πρώτη φορά και για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ότι ένα χρόνο μετά κάτι συγκεκριμένο είχε πράξει ο συγκεκριμένος άντρας. Ποιο είναι αυτό το σημείο που είπαμε ότι θα πάμε τώρα? Στο Σταύρο. Στο Σταύρο, ναι. Εκεί που το παίρνω εγώ τηλέφωνο. Δίπλα ήταν ο αδερφός μου θαμμένος και πουλούσε θέατρο ο κύριος. Πότε τον παίρνεις, ποια στιγμή? Ένα χρόνο μετά, 1,5, 2. Μάρτιος ήταν, Φεβράριος, το 18. Το 18, ναι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο στάδιο, γιατί στο τελευταίο κομμάτι θα κάτσουμε κάπου και θα μοιραστούμε όλες τις αλήθειες παρέα και αυτό το νέο στοιχείο που μπαίνει στο τραπέζι πια και νομίζω κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σημαντική για τη νέα δίκη που έρχεται μπροστά και που ομολογουμένως δημιουργεί περισσότερα τραύματα εκτός εισαγωγικών στο δράστη. Ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τραγικό επίλογο αυτής της ιστορίας, όπου στο βάθος που βλέπουμε εκεί στα Κάγκελα, είναι εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο και η Σόρος. Σωστά. Πάμε λοιπόν και λέγαμε το εξής, ότι εδώ βρίσκεται το αυτοκίνητο πώς, Νίκο μου? Ανάποδα. Η ρόζεσαι πάνω. Το ρίξε και το άμαξε πέφτοντας. Έριξε λίγο χώμα, το πάζουσε αυτός, το τσαλαπάτησε. Η Σόρος ήταν μέσα. Η Σόρος, από ό,τι είπε, δίπλα ήταν. Δίπλα. Τον είχε θάψει. Η ιατροδικαστική τι έδειξε? Τον έθαψε νεκρό ή ζωντανό? Ζωντανό. Με έδειξε φωτογραφία. Ζωντανό τον έδειξε. Η ιατροδικαστική λέει καταρχήν ότι δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα. Τα πλευρά. Σπασμένη μύτη, σπασμένα πλευρά. Μάσκα εδώ. Τα πλευρά είχαν τρυπήσει τον ένα πνεύμονα. Είχε χτυπήματα εδώ, είχε κάταγμα εδώ. Είχε ουσιαστικά δηλαδή τον έλειωσε. Και εδώ τελεία. Λοιπόν, δώστε μου τον κύριο Διαλυνά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Είναι στην παρέα μας. Κύριε Διαλυνά, είδατε το πρώτο κομμάτι όπως το αποτυπώσαμε με τις κάμερες. Ναι, είδα. Και νομίζω ότι αυτό που έρχεται είναι και η αποκάλυψη της ιστορίας που, όπως είπα και εγώ στο βίντεο και εκεί το άφησα, τραυματίζει ακόμη περισσότερο το δράστη. Πιστέψτε με, είναι μια πληροφορία που νομίζω είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε πριν τις μετά τις διαφημίσεις, πριν κάνουμε την αποκάλυψη λοιπόν, αυτό ήθελα να πω στο πριν, να δούμε τον κύριο Διαλυνά, γιατί ο Γιώργος ο Καλιακμάνης θέλει να σας ρωτήσει το εξής για το DNA, το σκαπτικό αυτό που συζητούσαμε στο πρώτο κομμάτι. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, κύριε Διαλυνά, για αυτό το μηχάνημα. Αν υπάρχει αυτό το μηχάνημα... Ναι, κύριε Καλιακμά. Τότε, αν υπάρχει αυτό το μηχάνημα, τότε όλα τα εγκλήματα μπορεί να εξιχνιαστούν. Γιατί δεν το γνωρίζω αυτό αν υπάρχει. Η αστυνομία δεν έχει κάτι τέτοιο από ό,τι ξέρω. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το μηχάνημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο, όταν με πήρε ο κύριος αυτός από μεγάλο νησί από τα Δωδεκάνησα και μου είπε, κύριε Διαλυνά, έχω αυτό το μηχάνημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει και το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχω γνωστοποιήσει πουθενά. Αμέσως ζήτησα τη βοήθειά του
και αρχίσαμε να κάνουμε τις έρευνες. Αρκεί να σας πω ότι ο κάμεραμαν, όταν κάναμε κάποιες έρευνες, ήθελε να διαπιστώσει αν όντως αυτό το μηχάνημα λειτουργεί και του λέει, η μητέρα μου πού είναι αυτή τη στιγμή? Εμείς ήμασταν σε ένα χωριό εκεί στην περιοχή. Και μου λέει, είστε αυτή, η μητέρα μου δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στη Σύνδο, δηλαδή σε ένα χωριό εκεί κοντά. Αρχίζει λοιπόν αυτός, παίρνει, του παίρνει λοιπόν δείγμα DNA, δηλαδή του κόψε λίγο από τον ήχη, το βάζει στο μηχάνημα μέσα και αμέσως το μηχάνημα στρέφεται όχι προς Θεσσαλονίκη, αλλά στο χωριό στο οποίο ήταν η μητέρα του για επίσκεψη. Εκεί πια ο κάμεραμάν, α πούμε τώρα το μικρό το όνομα, ο Θεόφιλος, μου λέει, κύριε Διαλυνά, υποκλίνομαι, τελείωσε. Και υπάρχει απόδειξη που την έχει ο κύριος Διαλυνάς στο γραφείο του, όπου αυτό το μηχάνημα θα ερχόταν πάλι μία μέρα μετά από την ημέρα που βρέθηκε ουσιαστικά το αυτοκίνητο για να δει και να σκάψει την περιοχή. Γιατί όπως είδατε στο διπορικό της πρώτης, το πρώτο που είδαμε, εκεί στη γέφυρα που έψαχναν για να βρουν με το γενετικό υλικό, γιατί είχαν την πληροφόρηση ότι κάπου εκεί από τις κάμερες θα πρέπει να είχε χαθεί το αυτοκίνητο, ήταν στα 300 μέτρα από πάνω, 300-500, δηλαδή είναι η γέφυρα, με το που περνάς τη γέφυρα και στρίβεις, ακριβώς εκεί είναι το κτήμα του άλλου. Ζήνα, κοίταξε, εγώ έχω στα χέρια μου, για καλή μου τύχη, τα αεροπορικά εισιτήρια που είχαμε κλείσει. Δεν ήθελα να το πω. Ερχόταν από το νησί, το λέω εγώ. Ωραία. Θα ερχόταν από το νησί 4 η ώρα της Παρασκευής και θα επέστρεφε Κυριακή απόγευμα στο νησί. Τελικά το πτώμα του άτυχου του κυρίου, του Γρεκού, βρέθηκε με αυτό το μηχάνημα ή βρέθηκε από την αστυνομία? Όχι. Βρέθηκε από μηχάνημα το οποίο χρησιμοποίησε η αστυνομία από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και θέλω να πω σε αυτό το σημείο τη μεγάλη συμβολή του εισαγγελέα εφετών του κυρίου Φλωρίδη. Αυτά δεν θα τα δείτε πουθενά γραμμένα, αλλά μια που λέμε τις μεγάλες αλήθειες στη Ζήνα, σας λέω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επέμενε ο εισαγγελέας εφετών ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Δώστε λίγο τα πλάνα μπροστά να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί είναι πλάνα με drone της περιοχής. Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Βλέπετε λίγο το σημείο και πού βρέθηκε, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Νίκο, αν μου... Έλα, Γιώργο. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, και οφείλουμε να τα λέμε αυτά, τα συγχαρητήρια ανήκουν και σε σένα και στο Χρήστο το Ράμο. Διότι με την... καλά. Ανήκουν και οφείλουμε να τα πούμε. Διότι χτενίσατε την περιοχή. Κύριε Διαλυνά, να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, γιατί πολλά από αυτά τα λέμε με τον κύριο Γρεκό και αμέσως μετά να επανέλθουμε, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα όσα έχουμε πει κατηδίαν στις συζητήσεις μας στο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ το πρώτο που είπα, Γιώργο, ναι, είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα ΟΦΚΑΘ. Πολλά συγχαρητήρια. Στον Νίκο το Ζιάκα, στον Παναγιώτη τον Αθάνατο, στη δημοσιογράφο την Τίνα τη Σύρπου. Έτσι, και σε άλλα 20-25 άτομα τα οποία βοήθησαν σε αυτή την αναζήτηση. Και στην αστυνομία που βρήκε το... Λοιπόν, να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, παρακαλώ. Καλά, αυτό... Παρακαλώ να το δούμε, γιατί θα επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε. Παρακαλώ. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στο Δάιος να τα πούμε, να κάτσουμε και να μιλήσουμε με αλήθειες, όπως λέγαμε, σε όλες τις στάσεις που κάναμε. Πάμε όμως στο κομμάτι εκείνο που πάμε να αποκαλύψουμε για πρώτη φορά σήμερα και θα πούμε και τα νέα στοιχεία. Ένα χρόνο μετά
συμβαίνει τι με το δράστη. Ήρθε στο γραφείο μου ένας κύριος, ο οποίος μου είπε, κύριε Διαλυνά, εγώ είμαι κάτοικος Χαλκιδικής. Εκεί λοιπόν το 18 ο δράστης είχε ανοίξει ένα κρεοπωλείο. Σε αυτό λοιπόν το κρεοπωλείο δεν άφηνε να παρκάρει κανένας μπροστά. Και όποιος πήγαινε εκεί το δημιουργούσε θέμα άσχημο. Έτυχε λοιπόν ένα βράδυ ο κύριος αυτός να αφήσει το αυτοκίνητό του λίγο εκεί μπροστά και όταν πήγε την άλλη μέρα να το πάρει βγήκε εξαγριωμένος. Ο δράστης το χτύπησε, τον έριξε κάτω και την ώρα που πήγε να σηκωθεί τον ξαναχτύπησε. Αμέσως προσέτρεξαν γείτονες οι οποίοι κατέθεσαν σαν μάρτυρες και οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πολυγύρου. Αυτός δε πήγε σε κέντρο υγείας Μουδανιών όπου διαπιστώθηκαν τα χτυπήματα τα οποία είχε και επίκειται τώρα ο προσδιορισμός της δίκης. Όπως καταθέτει ο ίδιος, αλλά όπως καταθέτουν και οι δύο μάρτυρες που μένουν εκεί, ο δράστης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τρομοκρατούσε εκεί την περιοχή. Έδειχνε ένα πάλι μια νοοτροπία πάρα πολύ άσχημη. Νίκο μου, ήταν ένας άνθρωπος που εκφόβιζε τους ανθρώπους στη γύρω περιοχή. Ναι, αυτό πιστεύω. Και να φτάσει το σημείο να σκοτώσει τον αδερφό μου σημαίνει ότι τα έβαγε όλα, 500 ζωά, δεν τον έδωσε φράγκο και αυτά που έλεγε ότι τον έδωσα ήταν όλα ψέματα. Πόσα χρήματα περίπου του χρωστούσε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ποσά. 500, από 500 ευρώ το κάθε ζώο είναι 5-5-25, 250. Το φοβούνται όλοι. Τους τα έπαιρνε τα χωράφια με 100 ευρώ, με 500 ευρώ, τριβούλια, καλαμπόκια, ρύζια και τρώγανε και ξύλο από πάνω. Αυτό λένε στο χωριό του. Δεν ξέρω ποιοι θα καταδιώσουν, εγώ ξέρω να πω στο δικαστήριο όταν με βγάλει. Να το φτύσω, το πω. Είσαι εκτείνος, 100 χρόνια ισόβια. Ήταν μόνος του σε αυτό το έγκλημα. Την προσωπική μου άποψη, αν θέλεις, χωρίς βέβαια να υπάρχουν στοιχεία, με μόνο στοιχείο τη λογική. Είναι αδύνατον να έχει θάψει το αυτοκίνητο, γιατί εγώ πήγα, είδα και την τεράστια τρύπα, πήγα, την είδα. Είναι αδύνατον να τα έχει κάνει όλα αυτά μόνος του και τόσο γρήγορα. Εκτός πια αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανάλγητος και ο οποίος δεν υπολογίζει τίποτα. Ψυχρός εκτελεστής. Δηλαδή τώρα φαντάσου να έχω σκοτώσει κάποιον και σε μισή ώρα να μου έρχεται ένας άλλος για να μου ξεφορτώσει χώμα και να κάθομαι να συζητώ μαζί του. Το λέτε αυτό κύριε Διαλυνά γιατί υπάρχει το άλοθη. Ακριβώς. Και κάναν συζήτηση μαζί του. Γιατί δεν μπορώ να πω αυτά που ξέρω. Εντάξει, αυτά θα βγουν στο δικαστήριο. Όπως ξέρω πάρα πολλά που έλαβαν χώρα την ώρα που ψάχναν και ξεθάβαν το αυτοκίνητο. Ξέρω δηλαδή ότι είπε όταν βρήκαν το αυτοκίνητο, έλα ρε παιδιά, εντάξει, μου είπε ο Γρεκός να του κρύψω εδώ το αυτοκίνητο για να φύγει στα Σκόπια. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Τώρα εντάξει, φτάνει, τελεία. Μέχρι που φτάσαν στο σημείο να βρουν και τη σωρό εννοείται. Και του λένε από τη έλα ρε παιδί μου, σταμάτα τώρα, γίνεσαι γραφικός. Πες μας που είναι να τελειώνουμε. Φαίνεται από αυτό που λέτε ότι είχε έτοιμο το σενάριο. Αν θα με βρούνε θα πω αυτό. Τέρας ψυχραιμίας. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Σου λέω πράγματα που δεν θα ακουστούν ποτέ, ούτε έχουν γραφεί πουθενά. Γιατί πίστευε η αστυνομία μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είχε φύγει στα Σκόπια. Για σκεφτείτε όμως αυτός να κυκλοφορούσε ελεύθερος και εμείς να σφυρίζαμε και να ψάχναμε το Γρεκό στα Σκόπια. Κλείνοντας αυτή μας την κουβέντα, Νίκο μου,
Τι είναι αυτό που ζητάς για τον αδελφό σου? Δικαιοσύνη, ισόβια. Να μην βγει καμιά φορά. Οι αδελφές σου τι λένε σε αυτή την ιστορία? Και αυτό λένε αυτοί. Όταν λέμε ισόβια, ισόβια. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ το είπα όταν βρέθηκε. Ηθικά έχω τελειώσει εγώ, είμαι δικαιωμένος. Σαν άνθρωπος. Εμένα η αποστολή μου ήταν κυρίως ανθρώπινη, δεν ήταν δικηγόρο. Η αποστολή μου ήταν να μπορέσω να βρω το πτώμα. Αυτό που με υποσχέθηκε, ή θα το βρω νεκρό ή ζωντανό. Να το παραδώσω στην, όχι στον Νίκο, στην αδελφή από τη Γερμανία. Εκείνη είναι το μυστικό όλο. Γιατί μου είχε πει θέλω να βρεις το πτώμα να ανάβω ένα κερί. Μας φώτισε ο Θεός, ξέρω εγώ τι να σας πω. Δώσανε αγώνα. Τον πίεζα. Τον πίεζα συνέχεια. Λέω τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Αγαπιέστε όμως, εγώ αυτό είδα. Τον αγαπάω, τι να τον κάνω. Με γκρινιάζει, με λέει πολλά, με κάνει, αλλά τον αγαπάω. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σε κοντρολάρει, Νίκο μου. Ναι, το ξέρω. Εκεί που φορτώνεις, ένα του βλέμμα είναι. Κι εγώ τον αγαπώ πολύ. Είναι υπέροχος. Εγώ κρατάω αυτό το τέλος. Του ευχαριστώ από τον Νίκο μου, στον άλλο Νίκο, τον κύριο Διαλυνά, που τυχαίνει να σας γνωρίζω πολλά χρόνια, ας μην τα πω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά μπορεί ένα έγκλημα να ενώσει κάποιους ανθρώπους και να τους δέσει άρρηκτα με δεσμούς αγάπης για πάντα. Εγώ τέτοιους ανθρώπους έχω απέναντί μου, έτσι το νιώθω και νομίζω πως αυτό το μήνυμα είναι το ουσιαστικότερο για την εκπομπή σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ θα έλεγα και το άλλο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στέση να έχει κάνει κι άλλα εγκλήματα. Τίποτα άλλο. Το φοβάμαι. Τελεία. Δώστε μου λοιπόν τον κύριο Διαλυνά, γιατί εδώ σε αυτό το κομμάτι ήταν το κομμάτι της αποκάλυψης που συζητήσαμε, που αφορά και σε μια διαμάχη του ίδιου ανθρώπου σε άλλη περιοχή με κρεοπωλείο που είχε ανοίξει, κύριε Διαλυνά. Μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο, ο καθομολογίαν δράστης, που είχε δημιουργήσει και αλλού προβλήματα, όπως φαίνεται από την εξέλιξη της υπόθεσης και όπως ισχυρίζεστε εσείς. Πρόκειται για ένα αυτός ο κύριος, ο οποίος ήρθε από μόνος του, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Είναι πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, και αυτά που μου είπε, μου τα είπε μέσα από την ψυχή του. Ξέρει ότι λέγοντας τα αυτά ενδεχομένως να του δημιουργηθούν προβλήματα μετά, εκεί που θα είναι. Όμως είναι αποφασισμένος. Και ο λόγος που μου το είπε, είναι ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές. Είναι απαράδεκτες οι συμπεριφορές. Κάτι ήθελες, Χρυσαυγή μου, να ρωτήσεις πριν και σου είπα να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί έτσι βλέπουμε ολοκληρωμένη την όλη κατάσταση. Τώρα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Πού βρέθηκε, πώς βρέθηκε, πώς ισχυριζόταν ότι δεν ήξερε πού είναι το πτώμα. Όλα αυτά που θα μας πει σε λίγο ο κύριος Διαλυνάς. Ναι, κύριε Διαλυνά, τελικά η περιοχή, το σημείο το ακριβές στο οποίο βρέθηκε ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, είναι ιδιωτική περιοχή του δράστη? Γιατί είπατε ότι θέλατε. Εντάξει, ναι, γιατί θέλατε, είπατε, να ψάξετε και εκεί, αλλά δεν μπορούσατε, δεν είχατε πρόσβαση. Δηλαδή ήταν το πρώτο σημείο που θεωρήσατε ως πιθανό, αλλά δεν μπορούσατε να πάτε. Και για ποιο λόγο πήγατε πρώτα στην περιοχή την άλλη, στο Γεφυράκι, και δεν πήγατε εκεί που μας λέτε τελικά ήταν? Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα την οποία είχαμε. Δεν ξέρανε ποιος είναι ο δράστης τότε. Όταν γίνονταν η έρευνα. Αυτό. Τότε, Χρυσαυγή μου, ήταν η αρχή μιας υπόθεσης που όλα ήταν στο μικροσκόπιο και όλοι ήταν στο κάδρο. Ούτε ως υποψία ο συγκεκριμένος. Απλώς λες, είμαι στο τάδε χωριό, βλέπω από κάμερες κατά που κατευθύνεται, επειδή ξέρω την περιοχή πια. Άρα υπολογίζω στο ρέμα μέσα ότι θα τον ρίξαν κάτω από τη γέφυρα κάπου, ας πούμε. Και ψάξανε σαν πρώτη αντίδραση εκεί. Να σας πω τι έγινε. Εμείς θέλαμε να βρούμε το αυτοκίνητο.
Διότι βρίσκοντας το αυτοκίνητο θα μιλούσε. Δεν μπορούσαμε όμως να φανταστούμε ότι θα ήταν θαμμένο με αυτόν τον τρόπο και υπολογίζαμε ότι το πιο γρήγορο και το πιο εύκολο για τους δράστες θα ήταν να το έχουν πετάξει σε ένα από τα δύο μεγάλα ποτάμια. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, ένα μέρος του στάβλου τον οποίον έχει είναι δημόσιο. Και μάλιστα η ασφάλεια όταν έφτασε εκεί και θέλησε να ψάξει στο συγκεκριμένο σημείο, είχε στα χέρια της και ένα έγγραφο το οποίο απεδείκνυε ότι το μέρος αυτό ανήκει στο δημόσιο. Και έτσι μπορέσαν και μπήκαν μέσα και έψαξαν στο σημείο αυτό. Το οποίο όμως... Διότι αρχικά τους... Το οποίο όμως είναι ιδιοκτησία, ναι, όπως μου είπατε τώρα που στο διπορικό. Είναι μεν ιδιοκτησία, αλλά όχι ολόκληρο. Μάλιστα. Το μέρος όπου έψαξε η ασφάλεια δεν ανήκει στον ίδιο, ανήκει στο δημόσιο. Μάλιστα. Γιατί τώρα... Και αυτό το διαπίστωσε... Γιατί τώρα που ήρθαμε πάνω... Το διαπίστωσε πάνω, η ασφάλεια μετά. Ήταν περιφραγμένο. Ναι. Ήταν περιφραγμένο από τη μεριά που μπαίνουμε. Σωστά. Από την πίσω μεριά όμως που είναι οι καλαμιές, ένα μέρος το έχει καταλάβει και είναι του δημοσίου. Mm. Και έτσι μπόρεσε η ασφάλεια να ψάξει σε εκείνο το μέρος, διότι του είχε έγγραφο στα χέρια της ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ανήκει σε αυτόν. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή, πότε εκδικάζεται αυτή η υπόθεση, τη σημερινή μας κουβέντα εννοώ. Πότε εκδικάζεται, πότε... Κοιτάξτε, θα σας πω αμέσως. Ανώτατο όριο είναι 18 μήνες από τη στιγμή που κρατήθηκε προσωρινά. Εγώ υπολογίζω δηλαδή ότι το Μάρτιο με Απρίλιο του 20 πρώτα ο Θεός θα εκδικαστεί η υπόθεση. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν τώρα υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος που ήρθε και σας βρήκε και σας είπε ότι ο συγκεκριμένος που έχει ομολογήσει αυτή την πράξη έχει φερθεί και σε εκείνον άσχημα. Θα προστεθεί στη δικογραφία, θα καταθέσει? Ασφαλέστατα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα υπάρχει παράλληλη δικογραφία στη δικογραφία. Σωστό. Και θα υπάρξει και κατάθεσή του. Και είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, Γιώργο. Ενδεχομένως να ανοίξουν κι άλλα στόματα, Νίκο. Να πούν κι άλλα. Διότι σε αυτές τις... Πρώτα ο Θεός. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Τα στόματα στην Ελλάδα ανοίγουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, ναι, μάρτυρας τώρα ακούγεται ότι θα έρθει να καταθέσει. Ενδεχομένως από την εκπομπή, και αυτός είναι και ο ρόλος των ΜΜΕ και των εκπομπών, Ζήνα. Μπορεί και κάποιος άλλος λοιπόν που μπορεί να έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις να έρθει αύριο και να καταθέσει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή που πήγαμε υπάρχει απόλυτη σιωπή και είναι το παράπονο του κυρίου Νίκου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι σαν λαός, ενώ κοτσομπολεύουμε εύκολα, δεν μιλάμε όταν χρειάζεται. Είναι το παράπονο του κυρίου Νίκου, γιατί όταν του ζητούσε να μιλήσουν για το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μιλούσε κανείς. Όπως επίσης να το πω, ότι περάσαμε από ορισμένες περιοχές όπου με δυσκολία οι άνθρωποι μπορούσαν να κατέβουν χωρίς να έχουν ενοχλητικά βλέμματα γύρω τους. Έβλεπαν βέβαια την εκπομπή και έτσι, για να τα πούμε, κύριε Διαλυνά, γιατί ναι, ήμουν μαζί σας σε αυτό το διπορικό, κατεβήκαμε, το πρώτο θέμα ποιο είναι, τι το θέλετε τώρα, κατέληξε η ιστορία, καταλάβατε. Είναι λίγο να τα λέμε σωστά, κύριε Διαλυνά, και οφείλω να τα πω γιατί ήμασταν παρέα. Υπήρχε το αντελήφθη. Ζήνα, κατάλαβες τι τραβήξαμε. Τραβήξαμε και επίσης βγαίναν άνθρωποι εκεί όταν καταλάβαν ότι ήμασταν στο γεφυράκι και ήμασταν για το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί στο γεφυράκι ακριβώς δεν θα είσαι για άλλο γεγονός. Βγήκαν 2-3 από την περιοχή και προσπαθούσαν να αλλάξουν την κουβέντα. Δηλαδή, ακριβώς, θα το πω έτσι χαριτολογώντας. Με τον τρόπο που μπορώ να το πω, μας λένε, για αυτό το θέμα ήρθατε, νομίζαμε για να φτιάξουμε το γεφυράκι. Και γυρνάνε την πλάτη και δεν το γεφυράκι. Όχι ότι το γεφυράκι δεν χρειάζεται να φτιαχτεί, απλώς ένας άνθρωπος έχει χαθεί από τη ζωή με αυτό το βάναυσο τρόπο. Νομίζω πως όλοι πρέπει να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας και να βρεθούμε δίπλα σε αυτή την οικογένεια, στις αδερφές που είδες που κλαίνε με τη φωτογραφία, στον κύριο Νίκο.
Και είναι πολύ παρήγορο, Ζήνα, το γεγονός ότι δεν έχει χάσει ο Έλληνας την ανθρωπιά του. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί τον Νίκο τον Διαλυνά τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από πολλές υποθέσεις. Και είπε κάτι το οποίο το προσωπογράφω. Δεν λειτουργήσε σαν δικηγόρος εντός εισαγωγικών. Σαν άνθρωπος. Όπως ακριβώς και ο Χρήστος ο Ράμος που μιλούσαμε συχνά για το συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά είχε αφήσει την οικογένειά του, είχε αφήσει το κάθε τι τις δουλειές του και έτρεχε αποκλείοντας την περιοχή. Κύριε Διαλυνά, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Θα είμαστε παρέα, έχουμε πολλά να ξαναπούμε και υποθέσεις που θα φέρουμε στο φως. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τις διαφημίσεις δύο σεισμούς είχαμε σήμερα και στην γείτονα χώρα, στην Αλβανία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Για όλη αυτή την σεισμική δραστηριότητα θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά και μην ξεχνάτε πόσα χρόνια πέρασαν, αξέχαστη θα μου μείνει εκείνη η στιγμή του μεγάλου σεισμού που πραγματικά μας ταρακούνησε και είχαμε πολλά θύματα μετά τις διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε μετά τις διαφημίσεις, ο κύριος Χουλιάρα στην παρέα μας, με τα σεισμική περίοδος, πολλές ειδονήσεις, κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα και εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο Χάρης, ο κύριος Καλιακμάνης, η Χρυσαυγή και ο κύριος Τσούκαλης είναι στην παρέα μας για μια κουβέντα με αλήθειες. Έλεγα λοιπόν, επειδή φέτος το καλοκαίρι δονηθήκαμε από παντού και υπάρχουν και κάποιοι χάρτες που μας έχετε φέρει και επειδή συμπληρώθηκαν αρχές Σεπτέμβρη, για μένα είναι αξέχαστες εκείνες ημέρες, καθώς προετοιμαζόμασταν τότε στον πρωινό καφέ στο στούντιο Φάρος και πηγαίναμε για το τρέιλερ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, με την Ελένη Μενεγάκη για να πάμε σε ένα Λούνα Πάρκ και μας πρόλαβε ο σεισμός. 5,9 Ρίχτερ, μιλάμε, τα κτίρια στα στούντιο Φάρος πηγαίνανε και ερχόντουσαν. Δεν πήγαμε ποτέ εννοείται στο τρέιλερ, αλλά βγήκαμε όλους τους δρόμους και ήταν όλος ο κόσμος έξω. Και επειδή φέτος είχαμε πάρα πολλά και στη γείτονα χώρα, χωρίς να κινδυνολογήσουμε, θα μιλήσουμε με αλήθειες, αν δηλαδή βλέποντας τα κτίρια και το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, υπάρχουν προβλήματα και στη δική μας χώρα, θα τα συζητήσουμε κύριε Χουλιάρα, να θυμηθούμε με αυτό το βίντεο τι ακριβώς είχε συμβεί το 1999, σαν χθες. Μίλα μου, είμαι κοντά σου, μίλα μου. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1999, λίγα λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι. Ένας υπόκοφος θόρυβος ακούγεται και ξαφνικά η γη αρχίζει να σύεται. 15 δευτερόλεπτα και 5,9 ρίχτερ ήταν αρκετά για να προκαλέσουν το θάνατο και να σκορπίσουν τον τρόμο και την αγωνία. Ο χρόνος σταματά. Ο πιο καταστροφικός σεισμός των τελευταίων 50 ετών προκάλεσε το θάνατο 143 ανθρώπων. Σωματικές βλάβες υπέστησαν 2.000 άνθρωποι, ενώ 50.000 κάτοικοι της Αττικής έμειναν στο δρόμο. Ακολουθεί πανδαιμόνιο. Το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται και δεκάδες κτίρια καταραίουν. Μόλις η γη σταματά να τρέμει, ο κόσμος βγαίνει στο δρόμο. Το τι πραγματικά έχει συμβεί δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Η Αθήνα αλλάζει σε λίγα λεπτά. Το επίκεντρο βρίσκεται στην Πάρνηθα, 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Το εστιακό βάθος του σεισμού από 9 έως 14 χιλιόμετρα. Από το σεισμό καταραίουν 3 εργοστάσια, μεταξύ των οποίων εκείνο της Ρικομέξ στο Μενίδη. Στο μοιραίο κτίριο χάνουν τη ζωή τους 39 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 έγκυες γυναίκες.
Ο φωνικός σεισμός της Αθήνας του 1999 έγινε ένα μήνα μετά τον τεράστιο σεισμό των 7,6 Ρίχτερ στην οικοδομήδια της Τουρκίας στις 17 Αυγούστου. Ενώ εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι η Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία της Αθήνας είτε έμειναν αλόβητα είτε είχαν μικρές υλικές ζημιές. Είκοσι χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2019, η γη της Αττικής σύεται και πάλι. Ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη Μαγούλα Αττικής ξυπνά και πάλι μνήμες. Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε θύματα, ωστόσο οι ζημιές ξεπέρασαν τις 2.000. Στον απόϊχο του ισχυρού σεισμού και οι κόντρες μεταξύ σεισμολόγων, των οποίων οι εκτιμήσεις είναι διαφορετικές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο μεγάλος σεισμός δεν έχει έρθει ακόμα από το ρήγμα των Αλκιονίδων στον Κορινθιακό κόλπο. Μάλιστα. Θέλω ένα πρώτο ερώτημα πριν πάμε στο σεισμό του καλοκαιριού, κύριε Χουλιάρα. Τι έγιναν αυτά τα κτίρια του 99, γιατί θυμάμαι τότε, δεν θα το ξεχάσω, τη Δήμητρα Τιδάρδα που είχαμε υπεύθυνη καλεσμένων στο πρωινό καφέ, όπου το σπίτι τους υπέστη πολύ μεγάλο ρήγμα και πλήγμα. Δεν υπήρχαν οικιακές συσκευές, χάθηκαν όλα. Λέω γενικότερα, δεν ήταν δηλαδή μόνο σου πέφτει το σπίτι, καταστράφηκαν και όλα, κύριε Χουλιάρα. Πολλά σπίτια. Γενικότερα το λέω. Τι γίνανε αυτά τα σπίτια, πήγε κανείς, έχουν ξανασηκωθεί πολυκατοικίες, έχουν γκρεμιστεί τα κόκκινα ή γίνανε όλα κίτρινα? Το πρώτο πράγμα που κάναμε μετά το σεισμό που έκανε το Υπουργείο Υποδομών ήταν να πάει να κάνει ελέγχους σε όλη την Αττική, να κοιτάξει να δει δηλαδή τι ζημίες είχαμε από το συγκεκριμένο σεισμό. Η πρώτη καταγραφή που έγινε, που ολοκληρώθηκε, έδειξε περίπου 79.000 κτίρια στην Αττική, τα οποία ήταν ακατάλληλα, είτε κίτρινα είτε κόκκινα. Αυτά ήταν στον πρωτοβάθμιο έλεγχο που έγινε. Συνέχισε με δευτεροβάθμιο έλεγχο και σας λέω ότι μετά από 20 χρόνια σήμερα μόνο το 20% των 80.000 κτιρίων έχουν ελεγχθεί και έχουν επισκευαστεί. Δηλαδή μας λείπουν 60.000 κτίρια αυτή τη στιγμή που είναι όρθια. Όρθια φέρετρα δηλαδή, έτσι. Όρθια φέρετρα. Ναι. Άρα αυτό. Μπορεί να μην μένουν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Δυστυχώς μένουν άνθρωποι. Μένουν. Μένουνε. Μάλιστα. Με δική τους ευθύνη. Τι εννοείς με δική τους ευθύνη? Να δείτε, από τις 80.000... Αν τους έχουν πει ότι είναι μη κατοικήσιμα τα σπίτια. Το γνωρίζουν. Και μένεις μέσα, άρα είναι με δική σου ευθύνη. Είναι χαρακτηρισμένα αυτά. Είναι χαρακτηρισμένα. Ναι. Στην είσοδο της πολυκατοικίας βλέπετε τα... Και είναι από το σύνολο των κτηρίων της Αττικής, όχι μόνο όσων υπέστησαν φθορές. Έγινε ο έλεγχος σε όλα τα κτίρια, σωστά? Έγινε ο έλεγχος σε όλα τα κτίρια. Και 80.000. Από το σύνολο των κτηρίων της Αττικής είναι ακόμα προβληματικά. Μισό λεπτά, κύριε Κουλιάρα. Είχαμε σεισμό 5,1 Ρίχτερ. Πριν δύο μήνες. Αυτά τα κτίρια παρέμειναν όρθια ή αυτά, ας πούμε, πριν 20 χρόνια είχαν ρογμές, ενισχύθηκαν οι ρογμές? Τα λέω απλοϊκά έτσι και είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα. Τα λέτε σωστά. Ενισχύθηκαν οι ρογμές. Καταπονήθηκαν. Τα λέω με το κουτουρού που θα λέγαμε, το μυαλό μου, δηλαδή όπως τα νιώθω. Μα είναι λογικό να καταλάβουμε ότι κάθε ισχυρό σεισμός καταπονεί αυτό που ήδη είχε γίνει. Έτσι, το μπετό είναι στερεό υλικό. Έχει και τον πετό μια αντοχή, έτσι, όλα τα δομικά υλικά. Άρα μου λέτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι μόνο το 20% του 99 έχει φτιαχτεί, μιλάμε για ένα 60% που δεν έχει φτιαχτεί και μιλάμε για ένα σεισμό 20 χρόνια μετά, 5,1 Ρίχτερ, που αλλίωσαν ακόμη περισσότερο αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Του 60%. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε, να δούμε αυτό το βιντεάκι και τους χάρτες μετά που μας έχετε φέρει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε εδώ. Είναι λίγο κόκκινη η χώρα μας. Αττική, κατά κόκκινη. Στους σεισμούς. Λοιπόν, εδώ. Θα μας τα δείξουν σε λίγο, το έχουμε κάνει και γραφικό. Θα τα δουν οι τηλεθεατές. Να δούμε λοιπόν, δεν έχουμε βάλει τους σημερινούς σεισμούς, όπου είχαμε πόσο στην Αλβανία, πόσο στην Κρήτη. 5,6 στην Αλβανία, στην Κρήτη πριν μια ώρα 5 Ρίχτερ. 5. Υψηλές. Είχε θύματα στην Αλβανία. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και θα συζητήσουμε αμέσως μετά.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το καλοκαίρι των Ρίχτερ. Ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Ιούλιο στην Αθήνα δεν ήταν ο μόνος στην Ελλάδα, αφού η χώρα μας ταρακουνήθηκε αρκετά μέσα στο καλοκαίρι. Ο χορός των Ρίχτερ ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα του Ιουνίου στην Κόνιτσα, όπου σημειώθηκε ένα σεισμός 4,2 βαθμών. Ακολούθησε στις 13 Ιουνίου ένας επίσης έντονος σεισμός, αυτή τη φορά στην Αταλάντη. 4,1 βαθμοί, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, αναστάτωσαν τους κατοίκους της Φθιώτιδας, ενώ ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρα. Ο Ιούλιος, εκτός από τον σεισμό της Αθήνας στις 19 του μήνα, ήταν αρκετά έντονος. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 του μήνα, 4,2 ρίχτερ ταρακουνούν τη Ζάκυνθο. Ευτυχώς δεν σημειώνονται ούτε τραυματισμοί, αλλά ούτε και ζημιές. 31 Ιουλίου 2019 και η Κρήτη χορεύει στους ρυθμούς των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας ισχυρός σεισμός που έγινε αισθητός σε όλο το νησί. Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς και μόνο με λίγες υλικές ζημιές. Την ίδια ημέρα στη Βόρεια Ελλάδα 4,5 Ρίχτερ αναστατώνουν την πόλη της Καστοριάς, ενώ ακολουθούν μικρότεροι μετασεισμοί. Και τον Αύγουστο η σεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη. Στις 3 Αυγούστου στην Κάρπαθο σημειώθηκε ισχυρό σεισμό έντασης 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι έκαναν λόγο για ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο για την περιοχή, που δεν είχε καμία σχέση τόσο με τους σεισμούς που σημειώθηκαν στις ηπειρωτικές περιοχές, όσο και με εκείνον της Κρήτης των 5,2 βαθμών. Μάλιστα στην Κάρπαθο συνεχίστηκε η έντονη σεισμική δραστηριότητα και τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου. Στις 12 του ίδιου μήνα, ακόμα ένας έντονος σεισμός, αυτή τη φορά 4,8 βαθμών, μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης, γίνεται αισθητός σε όλη τη Μεγαλόνησο, ενώ συνοδεύτηκε από έντονη βοή. Τέλη Αυγούστου ήταν η σειρά της Σάμου να υποδεχτεί τον Εγκέλαδο. 4,4 ρίχτερ και μάλιστα σε λιγότερο από 2 ώρες σημειώθηκε στον ίδιο χώρο δεύτερος δυνατός σεισμός της ίδιας έντασης. Όρθια φέρετρα τα αποκαλέσατε πριν, κύριε Χουλιάρα. Θα ήθελα, πριν ακούσουμε το ερώτημα του κυρίου Καλιακμάνη, να δούμε τους 4 χάρτες που μας έχετε φέρει, γιατί εδώ βλέπω ότι μόνο στην Αττική τους τελευταίους 2 μήνες πάνω από 375 σεισμούς μετασεισμούς. Έτσι ακριβώς. Μετά από τα 5,1 ρίχτερ στις 19 Ιουλίου, η φυσιολογική εξέλιξη μετά από έναν ισχυρό σεισμό είναι ότι θα ακολουθήσουν μικρότεροι σεισμοί και ότι η περιοχή θα ταλαιπωρηθεί για 2-3-4 μήνες. Αυτό το περνάμε 2-3 φορές το χρόνο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά την Αττική. Το ρήγμα της Πάρνηθας. Το ρήγμα της Πάρνηθας και υπάρχει ένας χάρτης όπου ουσιαστικά φαίνεται πόσα κόκκινα έχει η Ελλάδα. Ο δεύτερος χάρτης που είναι αυτός που έχω εγώ. Εδώ. Νομίζω ότι βλέπετε ότι όλα τα κόκκινα είναι συγκεντρωμένα στην Ελλάδα, κύριε Χουλιάρα. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι μαζεύουμε όλους τους σεισμούς που γίνονται στην Ευρώπη. Εδώ είναι ένας χάρτης που με κόκκινες κουκίδες φαίνονται οι μεγάλοι σεισμοί που έχουν εκδηλωθεί στο Ευρωπαϊκό και στην Τουρκία και στη γύρω περιοχή, Ιταλία, Αφρική βλέπετε. Και το μόνο που δεν βλέπετε είναι η Ελλάδα, γιατί είναι καλυμμένη με κόκκινα. Τα κόκκινα, όπως είπα, είναι τα επίκεντρα των σεισμών. Υπάρχει ένας επόμενος χάρτης, αυτός που φαίνεται η σεισμική δραστηριότητα. Η παραγωγή των σεισμών. Πάλι με κόκκινα βλέπουμε τις περιοχές με υψηλή σεισμική δραστηριότητα. Βλέπετε το Ιόνιο, Κορινθιακό Πατραϊκό, το ελληνικό τόξο κάτω από την Κρήτη μέχρι τη Ρόδο και το ρήγμα της Ανατολίας που μπαίνει από τα Δαρδανέλια και κατεβαίνει στις Ποράδες. Στις Ποράδες, έχω ζήσει εκεί, στη Σκόπελο σεισμό που φύγαν όλα. Λοιπόν, και πάμε στον τελευταίο χάρτη που είναι τα ρήγματα. Εδώ βρίσκουμε τους λόγους που έχουμε τους σεισμούς, έτσι. Οι σεισμοί παράγονται απάνω σε ρήγματα. Εδώ βλέπουμε με τις μαύρες γραμμές τα ρήγματα που υπάρχουν στη γειτονιά μας. Το μεγάλο ρήγμα που κατεβαίνει από την Ιταλία στα παράλια της Πελοποννήσου, κατεβαίνει στην Κρήτη και μέχρι τη Ρόδο. Αυτό έχει και μια μορφή τόξου και αποκαλείται το ελληνικό τόξο. Σε αυτή την περιοχή έχουμε τους περισσότερους και τους μεγαλύτερους σεισμούς. Η άλλη περιοχή είναι τα ρήγματα του Κορινθιακού Πατραϊκού και, όπως είπα, το ρήγμα της Ανατολίας που κατεβαίνει στο Αιγαίο.
Θα έρθω και στα σχολεία, καθώς έχω πολλά ερωτήματα του κόσμου, αν τα σχολεία είναι κατάλληλα για τα παιδιά μας και αν αυτό που συνέβη τότε το 99, αν είναι και αυτά όρθια φέρετρα. Γιατί κάτι κάποια στιγμή σε μια ζωντανή σύνδεση μας είχε πει ο κύριος Τσελέντης, δεν θα το ξεχάσω. Γιώργο Καλιακμάνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις? Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χουλιάρα, γιατί σίγουρα ο κόσμος ανησυχεί. Βλέπουμε ότι το 19 έχει πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα η χώρα μας. Αυτό είναι ανησυχητικό ή απ' την άλλη εκτονώνεται όλη αυτή η ενέργεια και ίσως να αποφεύγεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός όπως αυτός του 99, ας πούμε? Οι σεισμοί είναι περιοδικό φαινόμενο, δηλαδή παρακολουθούμε πενταετίες, δεκαετίες με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Παρατηρούμε και επίσης πενταετίες, δεκαετίες όπου έχουμε απώλεια σεισμών, έχουμε σεισμική ησυχία. Οπότε όταν έχουμε ησυχία συσσωρεύεται η τάση, μαζεύει δηλαδή, και μετά από 5-10 χρόνια θα εκδηλωθεί. Είναι η φυσική διαδικασία. Άρα είναι, για σας είναι ανησυχητικό ότι έχουμε έντονη δραστηριότητα? Για μας δεν είναι ανησυχητικό. Είναι κρούει το καμπανάκι έτσι ότι πρέπει να βγούμε έξω και να κοιτάζουμε τα κτίρια. Διότι τα κτίρια σκοτώνουν και όχι οι σεισμοί. Ο σεισμός δηλαδή πριν από τα παλιά... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τα παλιά τα χρόνια ο άνθρωπος δεν είχε πρόβλημα με τους σεισμούς. Πρόβλημα με τους σεισμούς δημιουργήθηκε με τις ανθρώπινες κατασκευές. Με τα κτίρια. Να σας ρωτήσω όσο άρχισε η ανάπτυξη των κτηρίων, άρχισαν να μπαίνουν και ορόφοι. Να ρωτήσουμε με κάθε όροφο που προσθέτεις αυξάνει την επικινδυνότητα. Δηλαδή ένα ψηλό κτίριο έχει ταλάντωση. Έχει κάτι μεγαλύτερη θέλει ο Χάρης και αμέσως μετά ταλάντωση από ένα χαμηλό κτίριο. Μετά από κάθε σεισμό που περιμένουμε όλους τους σεισμολόγους να μας καθησυχάσουν σχετικά με τους μετασεισμούς και με το όποιο φαινόμενο μπορεί με το νόμο των πιθανότητων να ξανασυμβεί τα επόμενα χρόνια. Για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιο χάσμα στις απόψεις? Δηλαδή, θα βγει ο ένας σεισμολόγος, θα πει περιμένουμε 6,5 ρίχτερ, 6. Ο κόσμος θα τρομοκρατηθεί, θα βγει ο άλλος, θα μας καθησυχάσει. Είναι σαν τους γιατρούς που σου λέει έχεις 5 μήνες να ζήσεις, ο άλλος σου λέει μπορεί να το παλέψουμε να πάει και 2-3 χρόνια να ζήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να εμπιστευόμαστε εμείς? Έχω και εγώ αυτή την απορία. Δηλαδή είναι αυτό που... Να ρωτήσουμε τον τρίτο της παρέας. Έχω και αυτή την απορία και θα ήθελα να γίνει μια εκπομπή με ένα σεισμολόγο και ένα ψυχίατρο. Όχι, με πολλούς σεισμολόγους και πολλούς ψυχιάτρους. Ναι. Γιατί και οι ψυχίατροι θέλουν τον σεισμολόγο τους. Ξέρετε, γελάμε, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Για τον εξής λόγο. Τα τελευταία 35 χρόνια που εργάζομαι στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, με το που γίνεται σεισμός, το τηλεφωνικό κέντρο σπάει. Πείτε μας κάτι για να ησυχάσουμε. Ο σεισμολόγος δεν είναι ούτε φαρμακοποιός, ούτε γιατρός. Ο σεισμολόγος πρέπει να δίνει στην πολιτεία, στις αρχές, το χειρότερο σενάριο. Έτσι ώστε αυτοί να είναι έτοιμοι. Πράξω. Μάλιστα. Ναι. Το χειρότερο σενάριο. Άρα αυτό το χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή ποιο είναι σε σχέση με αυτό που συμβαίνει και στην Αλβανία και στην Ελλάδα? Δηλαδή η Αλβανία θα επηρεάσει την Ελλάδα στο χειρότερο σενάριο? Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Άρα είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, γιατί ο κόσμος από το πρωί ανησυχεί. Έχουμε αρκετά ρήγματα που είναι δραστηριοποιημένα στην Ελλάδα. Η Αλβανία, η περιοχή που έδωσε τους σεισμούς το Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολύ μακριά και μικροί σεισμοί για να διεγείρουν ελληνικά ρήγματα. Και η Τουρκία όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, διότι στην Ελλάδα ξέρουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον έναν εξάρι. Κάθε χρόνο. Εξάρι έναν σεισμό. Εξάρι σεισμό. Κάθε χρόνο οι περισσότεροι. Στα ίδια κτίρια του 99. Οι περισσότεροι γίνονται σε έχει θαλάσσια περιοχή λέω. Και γι' αυτό δεν δημιουργούν προβλήματα. Στα κτίρια του 99. Ο τελευταίος εξάρις έγινε πέρσι, πριν ένα χρόνο, 11 μήνες, στη Ζάκυνθο. Άρα. Πάει ο χρόνος. Πέρασε το εξάρι. Είπατε κάτι, κύριε Χουλιάρα, ότι έχουμε 79.000 φέρετρα εντός εισαγωγικών. Στην Αττική μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω. Στην Αττική. Ναι, στην Αττική. Υπάρχει στην Αττική. Αυτό είναι ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το οποίο πραγματικά έχω μία απορία, διότι διήστανται οι απόψεις. Όταν χαρακτηρίζεται ένα κτίριο κόκκινο ή και πορτοκαλί και επεμβαίνουν με τις ενέσεις που λένε στις κολόνες. Αυτό κατά εσάς
Έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει? Γιατί έχει, έχει αποτέλεσμα. Έχει. Δηλαδή μπορεί ένα κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί κόκκινο, ναι, αν γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, μπορεί το κτίριο αυτό να, είναι, να γίνει ένα κανονικό κτίριο. Όπως όχι βέβαια ένα κτίριο με το καινούριο. Πρέπει να γίνονται ούτως ή άλλως. Και χωρίς σεισμούς. Διότι το μπετό, τα δομικά υλικά όπως είπα, έχουν ημερομηνία λήξης. Το μπετό μετά από 40 χρόνια έχει γίνει θρύψαλα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Άρα έχουν το σίδερο μέσα σε αυτά. Άρα έχουν λήξει όλα τα κτίρια στην Αττική. Μάλλον το 90%. Γι' αυτό το είπα. Σε αυτά τα κτίρια είπα. Ακριβώς. Σε αυτά τα κτίρια. Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου για πρώτη φορά σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπατε. Δεν είναι μόνο αυτά τα κτίρια. Μιάνο τελεία, θα πάμε σε διαφημίσεις. Φοβηθήκατε τώρα, ε? Όχι. Διαφημίσεις τώρα. Όχι. Δεν φοβάμαι εγώ, μάνα. Έχω εσάς τους τηλεθεατές που με αγκαλιάζετε και δεν φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί. Χτυπάει κουδούνι για τα σχολεία και θέλω να το πω έτσι με όλη την αλήθεια και επειδή είχα ακούσει τον κύριο Τσελέντη και επειδή κάνετε σπουδαία δουλειά στα σχολεία και το είχαμε αναδείξει μέσω του Σπύρου Σιγούρου μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ την εκπομπή, υπάρχουν σχολεία τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, μιλάω σαν φαρμακοποιός, αλλά σαν ψυχίατρος θα σας έλεγα, είμαι μάνα και φοβάμαι, διαφημίσεις και παρερχόμαστε. Πραγματικά, στις διαφημίσεις δεν σταματήσαμε να ρωτάμε. Αν και απαγορεύεται από μένα στις διαφημίσεις να ρωτάμε, τα θέλουμε ολοζώντανες τις απαντήσεις. Για τα σχολεία είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας κάνω. Θέλω όμως να μου πείτε αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κτίρια τα οποία ζουν επικινδύνως. Όχι ζούμε επικινδύνως, ζουν επικινδύνως τα κτίρια. Δυστυχώς υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν. Πρόσφατα είχαμε την άνοιξη την δραστηριότητα στην Ανδραβίδα, έτσι, θυμόσαστε. 30% των κτηρίων της Ανδραβίδας κρίθηκαν ακατάλληλα. Τι γίνανε αυτά τα σπίτια? Μέσα αυτά τα 30% ήταν και τρία σχολεία που δεν έχουν ανοίξει. Δεν κάναν αγιασμό. Είναι σε κοντέινερ τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια. Μισό λεπτάκι. Τα άλλα κτίρια που το 30% που λέμε μένουν οι άνθρωποι. Αυτά ήταν Αττική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα που δυστυχώς έχουν προβληματικά κτίρια. Ρώτα, Χρυσαυγή. Ναι, κύριε Χουλιάρα, έχει γίνει καταγραφή και στην υπόλοιπη Ελλάδα όπως έχει γίνει στην Αττική με αφορμή το σεισμό? Εδώ δεν έχουν προλάβει δικομές να κάνουν της Αθήνας. Άρα η υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο σκοτάδι για το αν τα κτίρια είναι ασφαλή ή όχι. Τους ελέγχους πλέον τους κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια. Παλιά τους έκανε ο ΟΑΣΠ, η μηχανική του ΟΑΣΠ. Δεν υπάρχει. Τώρα το κάνουν οι Δήμοι δηλαδή. Ναι, και δεν υπάρχει και προσωπικό και ξέρετε και την κατάσταση. Άρα στην πράξη δεν γίνεται τίποτα, είναι στάση. Όλα αυτά. Οπότε. Στους Δήμους έχει περάσει αυτό. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς δηλαδή το έμαθα τώρα στην Ανδραβίδα, διότι ο καινούριος δήμαρχος που ορκιστήκανε τώρα δεν γνωρίζουν τι έχει γίνει εδώ και 6 μήνες για να πάνε να τα είχαν φτιάξει το καλοκαίρι. Και επίσης ένα άλλο θέμα. Να είναι έτοιμα τα σχολεία. Γιατί πήγανε στα σχολεία να ψηφίσουν, θυμάμαι. Σωστά. Τρεις φορές ψηφίσανε τον Ιούνιο. Κανείς δεν κοίταξε ότι είναι κατεστραμμένα. Και τα κτίρια που γίνονται τώρα πληρούν τις προδιαγραφές για να στο είναι ασφαλή σε περίπτωση σεισμών. Τα καινούργια, τις τελευταίες δεκαετίες. Κανείς δεν γνωρίζει, διότι δεν επιβάλλεται ο έλεγχος στην Ελλάδα. Mm. Οποιοσδήποτε χτίζει και κάνει ό,τι θέλει. Σου αρέσει το βλέμμα του Χάρη, πώς σε κοιτάζει. Άρα δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς χτίζουμε τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι δεν είναι όπως παλιά, κύριε Χουλιάρα, επειδή εγώ ασχολούμαι με την κατασκευή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος μπαίνει στη διαδικασία σήμερα να χτίσει όπως παλιά, δηλαδή να μην βάλει τα αντίστοιχα σίδερα, να μην προσέξει τη στατική μελέτη όπως χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και βάζεις την υπογραφή σου στα κτίρια που χτίζονται όλα. Βάζεις την υπογραφή σου σε αυτό που κατασκευάζεις εσύ και ξέρεις. Εγώ τουλάχιστον. Γιώργο, εγώ σε αυτά τα πράγματα έχω λίγο. Ναι, δεν είναι όπως παλιά, Ζήνα, όχι. Τι εννοείς, ότι παλιά οι άνθρωποι παλιά ήταν αρβαλές, ας πούμε. Θα σου πω μια λεπτομέρεια που ο κύριος Χουλιάρας ξέρει. Τα περισσότερα κτίρια που πέσαν στο Αίγιο τότε, θυμάστε με το μεγάλο σεισμό, ξέρετε. Όχι, δεν θυμάμαι. Πέσαν. Εγώ έχω κάνει το ρεπορτάζ εκεί το 94-95, πότε ήταν. Διότι στις κολόνες, όταν φτιάχνουν τις κολόνες, τα τσέρκια κανονικά πρέπει ή να τα δέσουν ή να τα κολλήσουν. Κανένας λοιπόν δεν τα έδαινε και όταν έπεφτε τον πετόν, ανοίγανε σαν τριαντάφυλλο. Είτε γιατί σκοτωθήκαν 22 γκάλοι. Αυτές λοιπόν. Σε ένα ξενοδοχείο που έκοψε την κολόνα για να κάνει υπόγειο γκαράζ. Ακριβώς. Λοιπόν.
Ναι, όταν, αλλά λοιπόν, έκοψε την κολόνα. Αλλά και αυτό, κύριε Χουλιάρα, με το θέμα του. Κάνει υπόγειο γκαράζ. Αυτό είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη όμως. Ναι, το 78. Συμφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Αλλά και αυτό άλλο, που σας λέω τώρα. Και αυτό που σας λέω τώρα με τις κολόνες είναι πολύ στατικό. Μηχανικοί μπορεί να κάνουν καλά. Ότι γίνεται τριαντάφυλλο η κολόνα. Μπορούν να κάνουν, αλλά δεν. Κακοτεχνίες είναι. Εσείς βάζετε την υπογραφή σας σε όλα τα κτίρια. Θέλω να πω ότι θα πάνε όλα καλά. Γιώργο μου, δεν έχει να κάνει. Ένας άνθρωπος το ξέρει αυτό, άλλος άνθρωπος το ξέρει, αλλά κανένας μας αυτή τη στιγμή σε όποιο σπίτι και αν αγοράζει, δεν ξέρει ότι έχει γίνει κατάλληλη υποδομή και η σωστή. Αυτό δεν είναι, είναι πάνω και ένα από λάθος των αγοραστών. Διότι κάποια στιγμή πάει κάποιος να αγοράσει και βλέπει την καλή κουζίνα, βλέπει το καλό δάπεδο και δεν ψάχνει τη στατική μελέτη. Γιώργο μου, ξέρεις τι μηνύματα ήρθανε. Μα η Ρικομέξ που έθαψε τους περισσότερους ανθρώπους ήταν καμένο εργοστάσιο. Που είχε άδεια λειτουργία. Η πρώτη μου δουλειά ήταν εκεί. Είναι ακόμη στα δικαστήρια μετά από 20 χρόνια. Η πρώτη μου δουλειά ήταν εκεί, κύριε Χουλιάρα. Απλώς να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν στείλει που όταν το σπίτι τους χαρακτηρίστηκε κίτρινο και τα σχετικά, το πούλησαν μετά. Το σβήσανε, το βάψανε. Έχω και τέτοια μήνυμα. Εδώ πλέον είναι, εδώ έχει σχέση η πολιτεία τι κάνει. Γι' αυτό και είπα. Όταν χαρακτηρίζεται ένα σπίτι ειδικά κόκκινο. Ναι, από τον έλεγχο θα έπρεπε η πολιτεία να λάβει κάποια μέτρα. Εδώ μας λέει ο κύριος Χουλιάρας, που είναι ο πιο υπεύθυνος, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα. Δηλαδή, μπορεί να μένουν μέσα οι οικογένειες. Εγώ σας λέω ότι η πολιτεία αδυνατεί να κάνει ελέγχους. Δεν έχει κόσμο να βγει έξω να κάνουν ελέγχους. Αφού πέρασε στο Δήμο, δεν πρέπει να έχει την κατάλληλη υποδομή ο άλλος. Πόσους υπαλλήλους ξέρετε. Για να πάει να κάνει ένα έλεγχο. Δήμο. Όχι, κύριε Χουλιάρα, μην με τρελάνετε και εσείς σήμερα. Είναι η ώρα που με πιάνει αυτή. Μισό λεπτάκι. Και δεν είναι και ο κύριος Σούρας να πάρω το χάπι. Μισό λεπτάκι. Είμαι εγώ στο Δήμο και δουλεύω. Και το επάγγελμά μου είναι γραμματές. Θα με πάρουν εμένα ως υπάλληλο να πάνε να ελέγξω αν το σπίτι είναι κόκκινο ή κίτρινο. Θα πρέπει να πάρουν έναν αντίστοιχο άνθρωπο που ξέρει πρέπει τι θα πει. Είναι ένας μηχανικός. Α, μπράβο. Έχει ο κάθε Δήμος μηχανικούς να στέλνει. Όχι. Όχι. Παιδιά, έχει πόσους έχει. Έχει το μηχανικό να πάει να δει το δρόμο, να πάει να δει. Ξέρει τις γνώσεις που τον ρωτούσαμε πριν στις διαφημίσεις ενός σεισμολόγου, ενός άλλου ανθρώπου που ξέρει τι σημαίνει ένα κτίριο, είναι κίτρινο, είναι κόκκινο, είναι αυτό, ποιες είναι οι προδιαγραφές. Εδώ μας έλεγε ότι αν ένα σπίτι έχει κάποιες ρογμές, είναι καλό αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να μπει ένα βάρος από πάνω, είτε με πισίνα είτε με οτιδήποτε. Έτσι. Γνώσεις που πρέπει να τις έχουμε, εγώ δεν τις ξέρω. Εδώ όμως η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, Ζήνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας μηχανικός, το κράτος, δηλαδή η πολιτεία. Θα έπρεπε όταν χτίζεται μια οικοδομή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη στατική μελέτη, να γίνονται έλεγχοι. Έτσι. Συμφωνείτε, κύριε Χουλιάρα? Τώρα τα λες σωστά. Λοιπόν, να γίνεται ένας έλεγχος. Τώρα είναι 1:36 και 46. Και το λέω αυτό γιατί έχουν γίνει σεισμοί στα Γιάννενα και έπαιρνα το γαμπρό μου τηλέφωνο και του έλεγα είστε καλά και μου έλεγε μην ανησυχείς. Διότι η στατική μελέτη και όλα τα σίδερα και όλα τα τσέρκια, αυτό που εσείς ξέρετε καλύτερα, που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, εάν δεν είναι δεμένα, φεύγουν με τον πετό. Και τα σίδερα ανοίγουν. Μου αρκεί να το ξέρουν οι μηχανικοί που φτιάχνουν τα κτίρια. Ο μηχανικός το ξέρει, Ζήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει. Το θέμα είναι αν το τηρεί ο μηχανικός. Α, τώρα. Χρυσαυγή, κάτι ήθελες και κάποια ερώτηση. Ποιος ήθελε ερώτηση? Όπα. Εργαστήριος σιδεράς, σιδερώματα. Νόμιζα σε Δήμο και πήγαινες να ελέγξεις κτίρια. Όχι, όχι. Και λέω, αλλά έχουμε το ντοκουμέντο. Ήδη ιδιοκτήτες. Είχαμε, ας πούμε, μια κολόνα, πρέπει να κάνουμε 16 σίδερα, 16 άρια. Για να γλιτώσουν και λεφτά. Μην τα λες σιγά, ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Μας βλέπουν, ευτυχώς. Δεν τα λέω σιγά. Τι γίνεται, εγώ τα χώνω κανονικά. Με λεφτά, τι του λένε του μηχανικού. Βάζαμε 14 άρια. Στις πλάκες, ας πούμε, αντί για 15 πόντους. Ανά 20. Έτσι, για οικονομία. Όχι, Γιώργο μου, είπες και θα το βάλω να το κόψω, να το δείξω, ότι όλα πια τα κτίρια, τι είπες. Λέει καμιά ψυχία, καμιά φορά, όχι. Σε γενικές γραμμές, όχι, το επαναλαμβάνω. Σε γενικές γραμμές, λέω, δεν υπάρχει ασυδοσία που υπήρχε. Και το ξέρω αυτό πολύ καλά γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο και το ξέρω. Ναι, το ξέρεις, αλλά στο κύκλο που εσύ, εδώ ο άνθρωπος, πότε πήγες, πριν πόσο καιρό? Δούλευα, που τα εργαζόμουν, ναι. Το 92 μέχρι 94-95. Ωραία, εκεί λοιπόν που υπήρχε η άνθρωση των οικοδομών, τα ζητούσαν βωμό αυτά. Το χρήματος, και τώρα δεν χτίζονται και πολλά. Τώρα με την κρίση έχει χειροτερέψει. Το βωμό του χρήματος θα θυσιάζουν όλα. Τι, έχει αλλάξει κάτι, ρε Γιώργο? Όχι, δεν νομίζω. Μίλησε σοφάν και καθήμενος. Δεν ισχύει η ασυδοσία που υπήρχε. Και αυτό που είπε ο κύριος Χουλιάρας. Αυτό που λέει ο κύριος Τσούκαλης έχει δίκιο. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι τα κτίρια της Ελλάδος συμπεριφέρονται πιο σωστά, πιο ανθεκτικά. Έτσι. Από τα κτίρια της Τουρκίας, της Αλβανίας. Δηλαδή αυτά που έγινε στην Αλβανία με τα 5 Ρίχτερ
Είχαμε 5 Ρίχτερ πριν ένα μήνα, δεν έγινε τίποτα εδώ. Οπότε σε σύγκριση πάμε καλά. Μα ακριβώς αυτό. Πέσανε κτίρια στην Αλβανία. Πέσανε κτίρια. Πέσανε, κοπήκανε στα και δύο. Τώρα με τα 5,6 Ρίχτερ της Αλβανίας όμως δεν είχε θύματα τώρα. Στην Αλβανία είχε. Νομίζω ότι τη γλιτώσανε νεκρός, γιατί ήταν μεσημέρι. Με τη Ρικομέξ τότε με τα 5,9. Έπαιξε ρόλο ότι ήταν μεσημέρι. Mm. Παίζει και αυτό. Αυτά τα πλάνα τώρα που παίζουμε, μου λέει ο Γιώργος, μου κάνεις από το κοντρόλ, είναι Αλβανία. Κάτι ήθελες, Γιώργο, μου, και κάτι. Να πάω στα σχολεία που θέλω. Υπάρχει έστω μία περίπτωση που κάποιος σεισμολόγος έχει προβλέψει κάποιο σεισμό? Ναι. Όχι δηλαδή σε στυλ ότι θα γίνει σεισμός τα επόμενα 5 χρόνια, γιατί έτσι γίνομαι και εγώ. Υπάρχουν περιπτώσεις. Η πρώτη που έγινε ήταν το 1975 στην Κίνα, όπου οι επιστήμονες είπανε εκενώστε αυτή την περιοχή. Την άλλη μέρα έκανε 7,5 Ρίχτερ. Εκενώσανε όμως μια τεράστια περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έχουν την παιδεία, όλοι ακολουθήσανε στρατιωτάκια, φύγανε. Αλλά και την άλλη μέρα καταστράφηκε. Υπήρξε η πρόβλεψη όμως. Για την Κίνα μου μιλάς, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Αυτό φαντάστηκα ότι ήθελε να ρωτήσει. Αστειεύεστε? Τι εννοείται? Στην Ελλάδα, αν τολμήσει να μιλήσει κάποιος, να κάνει κάποια εκτίμηση, θα πάει φυλακή. Στον εισαγγελέα, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έχω υπόθεση από το Γενάρη. Στην Ελλάδα δεν μιλάς για σεισμούς. Γιατί μιλάς? Γιατί σε δένουνε κατευθείαν. Σε πάνε στον εισαγγελέα. Σε δένουν για τον εισαγγελέα ή για ψυχιατρική κλινική? Τρομοκρατώ. Εγώ είμαι τρομοκράτης. Μιλάω για σεισμούς, τρομοκρατώ. Αυτά που είπα σε εσάς τώρα για την τωρινή κατάσταση των κτηρίων, είμαι σίγουρος ότι αντί να επέμβει εισαγγελέας και να πάει να πιάσει αυτούς που είναι υπεύθυνοι, θα πιάσει τον σεισμολόγο και θα πει τι είναι αυτά που λες, τρομοκρατεί στον κόσμο. Μα δεν τρομοκρατούμε τον οπότε κόσμο. Έχω λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό θα είμαστε πάντα πολύ πιστοί. Αυτά τα είπα στον ανακριτή. Αυτά τα μισό λεπτάκι, μα δεν τρομοκρατούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια κουβέντα. Εμένα είπαμε ότι είμαστε καλύτερα από τις άλλες χώρες. Είμαστε πιο ασφαλείς. Κάτι ήθελες για τα σχολεία? Ναι, για τα σχολεία. Μια και μιλάμε για την ασφάλεια. Σχολεία. Κατά πόσον γίνεται και η σωστή εκπαίδευση και των ίδιων των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών στα σχολεία? Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού? Και ένα δεύτερο θέμα είναι το αν τελικά η Ευρώπη στηρίζει τις χώρες της σε αυτά τα θέματα που αφορούν στους σεισμούς και οικονομικά αλλά και εκπαιδευτικά. Επειδή ακριβώς στη Μεσόγειο, νότιο-ανατολική Μεσόγειο, σε εμάς Ιταλία, έχουμε την υψηλότερη σεισμικότητα όπως είδατε κι εσείς, έχουμε παρατηρήσει ότι στα σχολεία της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Τουρκίας δεν γίνεται καμία εκπαίδευση, κανένα μάθημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το 2015 έκανα μια πρόταση στο προγράμματα Erasmus να μπει η σεισμολογία στα σχολεία. Εγκρίθηκε ένα κονδύλι και δουλεύουμε τώρα ένα δίκτυο σχολικό σε αυτές τις 5 χώρες. Και κάτι ετοιμάζεται νομίζω τώρα. Ναι, και κάνουμε δραστηριότητες, ενημέρωσης των παιδιών. Πιλωτικά όμως γίνεται αυτό προς το παρόν? Είναι πιλωτικό ή θα καλύψει όλο το... Πιλωτικό είναι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε 120 σχολεία. Έτσι, πηγαίνουμε... Τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας είναι ασφαλή σε σχέση με αυτό τα κτίρια? Όχι, με τίποτα. Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Σας είπα. Αν κατάλαβα καλά, πρόσφατο παράδειγμα. Όχι, μου λέτε, Γιώργο, μισό λεπτάκι. Σας είπα πρόσφατο παράδειγμα από την Αντραβίδα. 3 σχολεία είναι κλειστά. Αλλά είναι κλειστά. Κοίτα. Δεν είναι ανοιχτά, δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ακριβώς. Τα παιδιά μας είναι σε κοντέινερ αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχουν σχολεία που τώρα τα παιδιά είναι σε κοντέινερ από το Αίγιο. Τα παιδιά είναι σε κοντέινερ από το σεισμό της Καλαμάτας. Υπάρχουν σχολεία τώρα που λειτουργούν και τα παιδιά κάνουν μάθημα που αν γίνει ένα σεισμός κινδυνεύουν. Αφού είναι σε κοντέινερ, σου λέει. Όχι, okay, γενικά όχι, για άλλα σχολεία μιλάω. Για όλα. Εμείς παίρνουμε στο γεωδυναμικό και ο κύριος Τσελέντης σε καθημερινή βάση βλέπετε, αναρτάει φωτογραφίες από κατεστραμμένα κτίρια. Μας τα είχε πει την άλλη φορά ο κύριος Τσελέντης. Άρα όλοι αναρτά φωτογραφίες με πρόβλημα. Έτοιμοι για μέσα. Μετά από μέναν, εγώ κλήθηκα από τον εισαγγελέα το Γενάρη. Τον Φλεβάρη κάλεσε τον Τσελέντη επειδή είδε κακοτεχνία στη γέφυρα. Μάλιστα. Κάτω στον Πειραιά, άκρος επικίνδυνη. Α, ναι, που μας το είχε δείξει. Ακριβώς, ναι, όταν λες τέτοια πράγματα, αντί να πάνε να πιάσουν το μηχανικό. Ναι, εννοεί όμως μήπως για να του εξηγήσει το λόγο ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας έπρεπε να πιάσει τον κατασκευαστή. Ο Τσελέντης δεν έχει καμιά δουλειά με κατασκευές, ούτε ο χουλιάρας. Είμαστε σεισμολόγοι. Αυτά τα κτίρια, αυτά τα τερατουργήματα τα κάνουν εταιρείες, μηχανικοί, είναι επώνυμοι, έχουν σφραγίδες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε πραγματικά το βήμα. Ξέχασα να πω κάτι. Βεβαίως. Ρωτήσατε για τα σχολεία. Τώρα επειδή ξεκίνησε. Γι' αυτό και εγώ σας είπα πριν ότι κάτι ετοιμάζεται. Ναι, ετοιμάζουμε πολλά. Δραστηριότητες που αφορούν και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους. Τους μαζεύουμε όλους μαζί.
έτσι ώστε το σχολείο να γίνει ένας κόμβος για τη γειτονιά, το χωριό, την τοπική κοινωνία και η γνώση να πάει και στους γονείς. Και μια φορά να κάνουμε και εδώ εκπομπή με παιδιά και γονείς. Είναι ωραίο. Οπότε ετοιμάζουμε διαγωνισμούς, φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο, θα πάμε τα παιδιά στη γέφυρα Ρίου Αντίριου. Φτιάξε το δικό σου σπίτι, μην κάνετε. κάνουμε και κατασκευές με Lego, με σπίτια, τα κουνάμε. Εκείνα είναι πιο σταθερά. Μαθαίνουν ότι όσο πιο ψηλό είναι το κτίριο, τόσο πιο πολύ ταλαντώνεται και πιο πολύ επικίνδυνο. Αυτά τα απλά ωραίο πράγματα. Ωραίο αυτό λέει ο Κυρνίκος μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να συμπληρώσεις, Γεράσιμε, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά νομίζω κάθε φορά που τα λέμε αποκτάμε γνώσεις, γιατί το θέμα δεν είναι να κινδυνολογούμε, αλλά να αποκτάμε γνώση. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Η γνώση νομίζω μας σώζει από πολλές επικίνδυνες καταστάσεις. Διώχνει τις φοβίες. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη μου. Θέλω να μου συστήσεις με τα δικά σου μάτια και την Ιβιαδά μου και το Σταν. Είναι δύο παιδιά τα οποία κάνουν έτσι μια πολύ καλή πορεία στο χώρο της ηχογραφίας. Ο Στράτος Αντιπαριώτης έχει αρκετά χρόνια στο χώρο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αργυρός τον επέλεξε φέτος να συνεργαστούν. Η Ιβι είναι ένα πολύ χαρούμενο πλάσμα, έχει την κορούλα της. Ναι. Είναι παντρεμένη, είναι μαζί με τον Μιχάλη, τον Γκουινέλη, ένα παιδί το οποίο είναι πραγματικά αυτό που λέμε η χαρά της ζωής. Τους γνωρίσαμε και τους συναντήσαμε λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα τους, ο Φαντασία, και μας λένε έτσι δικές τους αλήθειες για το πώς έχουν πετύχει στο χώρο αυτό και το πώς η κυρία της παρέας, η Ήβη, ανταποκρίνεται και στα καθήκοντα της συζύγου, της μητέρας, αλλά και της τραγουδίστριας, η οποία καλείται να είναι στην πρώτη γραμμή από τη στιγμή που είναι η πρώτη γυναίκα στο πλάι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Άντε να πάρουμε μια ανάσα, να ανάσα ψυχής που λέω εγώ και να χαλαρώσουμε με τις μελωδικές φωνές αυτών των δύο παιδιών. Παρακαλώ. Στράτο. Καλό φθινόπωρο. Έτσι, έτσι. Καλό χειμώνα να έχουμε, λοιπόν. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι που νομίζω ήταν μοναδικό και από το θέμα ότι έκανες λίγα μπανάκια, αλλά έκανες και μια μοναδική περιοδία με την Ατάσα. Νομίζω ότι πέρασα το πιο όμορφο καλοκαίρι έτσι, των τελευταίων χρόνων τουλάχιστον με την Ατάσα μαζί και νιώθω πάρα πολύ τυχερός για αυτό το λόγο. Η Ατάσα είναι ένας άνθρωπος μοναδικός, μου δώσε πάρα πολύ αγάπη. Κάτι τέτοιες νύχτες περιμένω. Για να αρθείς, για αργό, όταν προσεγγίζεις μία κοπέλα, πιο εύκολα αγαπάς ή ερωτεύεσαι? Ποιος είναι σήμερα σε ένα σου έρχεται πρώτα? Είναι τελείως διαφορετικά τα δύο πράγματα. Νομίζω ότι η αγάπη κρύβει συναισθήματα πολύ βαθύτερα. Ο έρωτας μπορεί να είναι κάτι το οποίο έρχεται, φεύγει, ξέρεις. Έχεις πληγώσει? Ναι, εννοείται. Έχεις πληγωθεί? Φυσικά. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και έχουμε πληγώσει και έχουμε πληγωθεί. Πιστεύεις ότι θα σε έκανε να αποχωρήσεις από το χώρο αυτό? Ίσως κάποιο θέμα υγείας. Ξέρεις, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις πολλές φορές. Κεφάλαιο οικογένεια, πόσο δίπλα σου είναι στην καριέρα που κάνεις? Είναι από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και πραγματικά δεν ξέρω τι άνθρωπος θα ήμουν αν δεν είχα έτσι αυτούς τους ήρωες δίπλα μου να μου δίνουν την αγάπη τους κάθε στιγμή. Μέσα σε αυτό το χώρο μπορεί να συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε καλοθελητές, είτε να μην σου πούν την αλήθεια με την πρώτη. Συνήθως αυτοί είναι που κάνουν και το μεγαλύτερο κακό και που φουσκώνουν τα μυαλά. Ένας δικός σου άνθρωπος, αν δει ότι μπορεί να έχεις καβαλήσει το καλάμι ή αν δει κάτι λάθος ή μια λάθος συμπεριφορά, θα είναι ο πρώτος που θα σου το πει. Οπότε νιώθω πάρα πολύ χαιρός που έχω ανθρώπους, γενικότερα και την αδερφή μου, αλλά και ανθρώπους που είναι σαν την αδερφή μου δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, σαν οικογένειά μου και μου λένε την αλήθεια πάντα. Έχω δίπλα μου μια Ήβη Αδάμου η οποία μεταμορφώθηκε. Στην πρεμιέρα ήταν διαφορετικά, τώρα τη βλέπουμε διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Πώς γίνεται? Ανανεώνεται το πρόγραμμα, είπαμε να ανανεωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή πώς αλλιώς. Και οι γυναίκες ειδικά με τα μαλλιά το έχουμε έτσι αυτό με την ανανέωση, οπότε... Έχω την εντύπωση ότι από όταν ξεκίνησε η συνεργασία σου με τη Μαρινέλα, την Παπαρίζου, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα, παρέα. Η παρέα, και μετά που ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχεις κάνει ένα πραγματικά ολοκληρωτικό restart σε αυτό που λέγεται μουσική πορεία και διαδρομή της Ήβης.
Νομίζω αυτό έγινε με το παιδί μου. Αυτό μου δώσε την περισσότερη δύναμη, να ξέρεις. Θα σε πήγαινα πιο μετά, αλλά το πάμε καλά. Ναι, γιατί από εκεί όλα ξεκινάνε και εκεί όλα τελειώνουν, πιστεύω πια. Δηλαδή, αυτό νιώθω. Δηλαδή, όταν έμεινες έγκυος, ένιωθες ότι αλλάζει εντελώς η ζωή σου, φοβήθηκες ότι αφήνω το τραγούδι, πρέπει να αφοσιωθώ τώρα μόνο στο παιδί μου και στην οικογένειά μου. Κοίταξε, πάντα προτεραιότητα εννοείται ότι θα έχει η οικογένειά μου. Με το χέρι στην καρδιά δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για μένα. Πέρα από αυτό όμως, δεν ένιωσα ποτέ σε καμία φάση ότι δεν θα μπορώ να δουλέψω ή ότι δεν γίνεται. Είχα πάρα πολύ ωραία εγκυμοσύνη, δούλευα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου και έκανα σύνολο μία παύση το πολύ 4 μήνες. Δηλαδή 2 μήνες αφού γέννησα και 2 μήνες πριν γεννήσω. Πιστεύω ότι όταν γίνεσαι μάνα, δυναμώνεις μέσα σου εσωτερικά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το μαγικό πράγμα, αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα όταν γίνεται μαμά, ποτέ δεν πρέπει να χάνει και τη σεξ πλευρά της, αλλά ούτε και την πλευρά της σωστής μητέρας, όπως το ορίζει ο καθένας το σωστό, γιατί δεν υπάρχει σωστό και λάθος αυτό. Πιστεύεις ότι ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος που επαγγελματικά του οφείλεις αυτό που είσαι? Πιστεύω ότι ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος που του οφείλω πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν σαν άνθρωπος που είναι στη ζωή μου και με έχει στηρίξει σε κάθε μου βήμα, σε ό,τι αποφάσεις έχω πάρει, όχι μόνο στα μουσικά, γενικότερα στη ζωή μας, στην πορεία μας, και είναι πάντα εκεί δίπλα μου με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο. Τι να σας πω, είναι το στήριγμά μου. Δεν είναι... Τι άλλο να πω. Πέρα από αυτό, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Και τα δύο πολύ δροσερά παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη μου. Ακολουθεί ταξίδι Κόμπο, Μιλάνο. Μας φέρνεις πολύ υλικό που θα δουν οι τηλεθεατές. Προσεχώς και Μόσχα. Θέλω να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις επιβεβαίωσαμε την είδηση, γιατί το ανήρτησε και ο γιος. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση με ένα θάνατο. Μετά τις διαφημίσεις όμως, για να έχουμε και τα πλάνα και να μπορέσουμε να πούμε στους τηλεθεατές για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Θα σας πω μόνο ότι την περσινή σεζόν εγώ αυτή τη γυναίκα τη συνάντησα. Διαφημίσεις και παρερχόμαστε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή και να κλείσω με την είδηση που σας είπα πριν τις διαφημίσεις και θέλαμε να έχουμε τα πλάνα. Η είδηση, δυστυχώς, η δυσάρεστη αφορά στη Μεταξία. Στην μαμά του Γρηγόρη Μπιθικότση και του συζύγου του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικότση. Μια γυναίκα που νομίζω άφησε το αποτύπωμά της την περσινή σεζόν. Είχε θέμα, πρόβλημα υγείας, φαινόταν από τη φωνή της. Και ο γιος της, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, έγραψε: «Χθες χάσαμε τη Μεταξία μας. Την μανούλα μου, την ψυχή μας, μετά από πολλά χρόνια μάχης με τον καρκίνο. Πήγε να συναντήσει την αγάπη της, τον Γρηγόρη της. Ο πόνος είναι αβάσταχτος και η μεταξία μας αναντικατάσταστη. 15 χρόνια μετά το χαμό του πατέρα μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι και η ταφή στο κημητήριο Καλά μου αμέσως μετά. Μεταξία μου, τώρα νιώθω πραγματικά μόνος. Και είναι αλήθεια, γιατί εγώ όταν του συνάντησα ήταν πραγματικά αχτύπητο δίδυμο. Θα ετοιμάσουμε το σχετικό ρεπορτάζ αύριο και θα το δείτε ως το δικό μας αντίο σε αυτή τη γυναίκα που έμεινε πιστή σε αυτό τον αείμνηστο Γρηγόρη Μπιθικότση, σε αυτόν τον άντρα θα έλεγα, που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική δισκογραφία. Γεια σας. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσσο.